Βασικά να πούμε καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Νίκο Παπαδόπουλε. Πες ένα καλησπέρα στα λαό, ρε φίλε. Μην έχεις το βλέμμα σου στραμμένο στο μεγάλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Όχι, πάνω βλέπω. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα, φίλε, μέχρι τις 12? Έλα μου ντε. Για πες. Έλα μου ντε. Φάγαμε τι τώρα. Τι είχαμε να κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Φάγαμε τώρα. Έφαγες κιόλας, μια χαρά τώρα. Βάρινες κιόλας κι άλλο. Λίγο, ναι. Όλα καλά. Μια κοκακόλα και ύπνο είναι τώρα. Ακριβώς. Τα χρόνια της νιώτης τα ξέφρανα που ήταν φαΐ, ποτό, κόντρα φαΐ. Πού είσαι νιώτη, ναι. Που έλεγες πως θα γινόμαι μανάλος. Ένα ακόμα ποτάκι χαλαρό και σπίτια. Πάνε φίλε, θα τελειώσαν. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε? Μεγαλώνουμε. United Arsenal, ρε φίλε. Μεγαλώνουμε. Έχει εμβόλυμη αγωνιστική στην Premier League. Ναι. Ωραία. Ωραία. Είδα Premier League φέτος, μάλλον για πρώτη φορά, την Κυριακή, ίσως και τελευταία. Γιατί έτυχε τώρα την Κυριακή να βολέψει και να είμαι σε φάση για να δω. Και κατάλαβα τι χάνω. Γιατί είδα και το Chelsea Fulham και την άλλη πολύ ωραία ματσάρα της Κυριακής που ήταν το Arsenal Tottenham, που ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Το Liverpool Everton δεν το είδα όλο, είδα καμιά 30-40 λεπτά από το μήχρονο, γιατί μετά βλέπω τον Άρη με τον Παναθηναϊκό. Αλλά το Arsenal Tottenham είναι από εκείνα τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που η αλήθεια είναι ότι τα βλέπεις μόνο στην Premier League και όχι σε άλλα πρωταθλήματα. Και εκεί τα ντέρμπι τους είναι ωραία, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν πετύχεις φόλα match, γιατί εντάξει, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να πετύχεις μάτς που να κάτσει 0-0, 1-0, τίποτα τέτοιο. Αν το μάτς ανοίξει δηλαδή σε δικά τους ντέρμπι, είναι πραγματικά πολύ ωραία παιχνίδια. Βέβαια, η Arsenal λέει παίζει δεύτερο σερί ντέρμπι, έπαιξε την Κυριακή το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, και τώρα Τετάρτη βράδυ παίζει στο Old Trafford τα παλικάρια του Unai Emery. Μάλιστα. Να ξέρεις, από εξωτερικό δεν υποστηρίζω καμία ομάδα γενικότερα. Έχω μια συμπάθεια στην Arsenal μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν θα στενεχωρηθώ αν κερδίσει, αν χάσει, ή δεν θα πω όπω του κάναμε, ξέρω εγώ, αλλά μια συμπάθεια την έχω. Επειδή το έχω. Από Ανρί, λόγω ναι. Όταν ήμουν μικρό. Επειδή από εκεί του αγαπάω λίγο. Είμαι κι εγώ. Εσύ United, ρε φίλε. Ναι, αλλά επειδή τη συμπαθώ κι εγώ, έχω παρατηρήσει γενικότερα και από μένα και από άλλου ότι η Arsenal, ό,τι ομάδα και αν είναι κάποιο στην Αγγλία, είτε Liverpool, είτε United, είτε Chelsea, όλοι τρέφουν μια συμπάθεια για την Arsenal. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια με τον Wenger, ό,τι ομάδα και να είχε, εντάξει, ναι. Εκτός από τα τελευταία 2-3, ναι. Τα τελευταία 2 λίγο το έχασε εντελώς, ό,τι ομάδα και να είχε λοιπόν, είχε έναν τρόπο παιχνιδιού πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και τις χρονιές που έβλεπες να έρθει να φτάνει μακριά στο Champions League, που έφτασε μέχρι 8, ξέρω εγώ, μέχρι που πήγε, ήταν ομάδα που δεν έφτανε γιατί έπαιζε μπαλίτσα, ρε παιδί μου, με τον Wenger. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσίας του εκεί. Γιατί έλεγε και καμιά 20 χρόνια, ας πούμε. Ήταν. Έτσι. Εντάξει, τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι η αλήθεια. Οκ, δεν ήταν το ίδιο. Ούτε για τον Βεγγέρι, για την Άρσεν. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που παραδοσιακά παίζει μπάλα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ομάδα που θα κάτσει να περιμένει, ας πούμε. Ό,τι παίχτες και να έχει. Δηλαδή με τον Βεγγέρι έπαιζε μπάλα με διάφορους. Ξέρεις που τους έφερνε αυτός κάτι μικρούς, κάτι πιτσιρικάδες που τους ήξερες ποτέ. Και πουλούσαν. Ναι, ναι. Φέρνανε. Πιο παλιά. Πιο παλιά. Δουλεύανε, τώρα, τα τελευταία χρόνια όπως έχει γίνει η Premier League, που έχει τρομερά έσοδα και η κάθε ομάδα μπορεί να πάει το budget όπου θέλει, οι περισσότερες ομάδες Premier League κυρίως αγοράζουν. Ναι, παρά δεν παράγουν. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, η Arsenal τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει εκατομμύρια για να πάρει τον Aubameyang, να πάρει τον Lacazette, δηλαδή παίχτες που τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τους έφτιαχνε αυτή και να τους πουλούσε, ξέρω εγώ. Το Παπασταθόπουλο. Ο Παπασταθόπουλος είναι ελεύθερος, οκ. Okay. Εγώ σου λέω για παίχτες που πλήρωσε λεφτά για να τους πάρει. Ελεύθερο τον πήρε, όχι. Μεταγραφή δεν πήρε τον Ντόρτμουντ. Πλήρωσε για τον Ντόρτμουντ, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ελεύθερος ήταν. Νομίζω τον πήρωσε ελεύθερο. Εγώ νομίζω ότι πλήρωσε. Πλήρωσε. Νομίζω ότι. Εντάξει, τον Παπασταθόπουλο ρε φίλε μπορεί να πλήρωσε, ξέρω εγώ, 5-6 εκατομμύρια. Που για αυτούς εκεί πέρα στην Premier League είναι. Τίποτα. Για 30χρονο αμυντικό στην Premier League δεν τόσα λεφτά. Εντύπωση μου κάνει. Οκ. Τέλος πάντων. Ο Μπεγκέρ είναι ένα παίχτη που είναι από αυτού που λέμε για τον Μπεγκέρ. Δεν θα μιλήσουμε για Premier League σήμερα. Ωραίο μπακ. Χρήστος Τετρακόπουλος, εσύ, Μιχάλη Τσόχος, εγώ. Εγώ θέλω να γίνω Αλέξης Πυρόπουλος. Αλέξης Πυρόπουλος, φίλε, από την Premier League δεν τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να γίνω Αλέξης Πυρόπουλος. Ξέρεις ότι η φωνή, φίλε, που συνδυάστηκε με την Premier League πλέον δεν είναι στην Cosmote TV. Και μιλάω για τον Τσακίρι. Που ήταν ο κλασικός, η κλασική φωνή της Premier League από εποχές. Σούπερ σπορ. Αυτή η κίνηση τώρα του MLD. Υπονοεί προφανώς ότι ο παίχτης του έχει κάνει κάποιο λάθος.
Αυτή η χειρονομία κάτι τέτοιο δείχνει. Μάλλον. Δεν ξέρω αν αυτή η χειρονομία είναι διεθνής. Η οποία. Κοίτα, η πράξη είναι διεθνής. Άρα και η χειρονομία λογικά. Η πράξη είναι διεθνής. Παγκόσμια. Παγκόσμια, ναι. Άρα και η χειρονομία θα είναι παγκόσμια. Οκ. Η Μούτζα, ας πούμε, είναι δική μας εφεύρεση. Δεν υπάρχει αλλού. Ναι, όντως. Δηλαδή, αν κάποιον πα για το Μούτζο στο εξωτερικό, δεν θα καταλάβει ότι είναι κάτι προσβλητικό. Άνοιξε με αυτό. Δεν θα καταλάβει κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Εδώ. Εδώ, ωραία, ωραία. Το μεσαίο δάχτυλο είναι και αυτό, ναι. Παγκόσμιο. Το μικρόφωνο αυτό μιλάει. Το άλλο δάχτυλο που κάνεις έτσι, πάλι είναι δικό σου. Αυτό δεν το κάνουν έξω. Όχι, ρε, δικό μας είναι κάνουν αυτό. Έξω, ναι. Ναι, ναι. Ναι, κάνουν το middle finger middle που λένε finger, και, στο, yes. Και στην Αγγλία τα παιδιά. Και στην... Εσύ, στο δικό σου σχολείο, όταν ήσουν μικρό, είχατε και αυτό. Όχι. Το Little Finger δεν το είχαμε. Little Finger μόνο στο. Πώς το λέω, Game of Thrones. Στην Περαία. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο Παπαδόπουλε. Στην Περαία, στο δεύτερο δημοτικό Περαίας, ναι. Όταν ήμουν εγώ. Έτσι, δεύτερο δημοτικό. Δεύτερο δημοτικό okay. Περαίας, ναι. Εκτός από το Middle Finger που mm-hmm. τα μαθαίναμε αυτά από μικρή, δηλαδή γαλούχη, σωστή. Ναι. Λοιπόν, μαζί με διάφορες ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα αγγλικά. Είχαμε και τα γαλλικά, τα γαλλικά ήταν πολύ. Όχι, γαλλικά γυμνάσιο είχαμε. Αλλά εγώ είχα πάρει γερμανικά. Όχι, κάτι τέτοια, τσουτσαρότα και ναι, τέτοια. Λοιπόν, είχαμε και αυτό. Το οποίο τι ήτανε. Δεν ξέρω, το ήταν ρε παιδί μου το υποκατάστατο μάλλον αυτού, καταλαβες. Δηλαδή, αν εσένα σου ερχόταν, ξέρω εγώ, Μιχαλάκης. Κάναμε και ένα τέτοιο. Αν σου ερχόταν ο Μιχαλάκης, ας πούμε, και σου δίνει το μικρό δάχτυλο, εσύ γινούσε το μάτι σου, ας πούμε, και του ορμούσες. Ναι. Αν κάποιος σου έκανε μικρό δάχτυλο, δηλαδή. Εγώ δεν ορμούσα. Δεν είμαι ναι, ήτανε προσβλητικό, ας πούμε. Ναι, ήτανε, το θεωρούσαν προσβολή. Γιατί όμως βγήκε αυτό το πράγμα. Στην Περαία. Δεν ξέρω, Νίκο, τώρα. Ναι. Τι να σου πω. Εν τω μεταξύ, απευθύνω κάλεσμα, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Αν θα ακούγεται κανένας πάνω σε αυτό, το κομμάτι. Από το δεύτερο δημοτικό Περαίας. Όχι από το δεύτερο δημοτικό Περαίας. Αλλά. Από το. Δεύτερο γυμνάσιο Περαίας. Από το δεύτερο Λύκειο Θερμαϊκού, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Εμείς που ήμασταν μαθητές του δεύτερου Λυκείου Θερμαϊκού. Αγιαγιάγια. Θερμαϊκού. Είχαμε αποφοιτήσει, ρε παιδί μου, ήμασταν η πρώτη τρίτη λυκείου ναι. Εκείνου του σχολείου. Έτσι. Και είχαμε, ρε παιδί μου, κατέχουμε δηλαδή μια εξέχουσα θέση στην ιστορία αυτού του λυκείου. Γιατί ήμασταν η πρώτη φουρνιά. Ήμασταν η πρώτη γενιά. Έτσι. Και ήταν να κάνουμε ένα reunion το καλοκαίρι, μετά από 10 χρόνια. Το οποίο τελικά δεν έγινε. Αλλά 2-3 τσακαλάκια δυνατά. Τα οποία το ένα κιόλας με πήρε και με ένα τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα από το πουθενά και είχα να μιλήσω και πολλά χρόνια μαζί του. Το οργανώνουμε. Σηκώνει άγνωστο τηλέφωνο στο κινητό, ρε φίλε. Τι. Σηκώνει ήταν άγνωστο. Ο άνθρωπος με πήρε από το Messenger που είδα ποιος ήταν, ρε παιδί μου, αλλά σηκώνω γενικότερα και άγνωστο, δεν έχω θέμα. Ναι. Πάντα, ρε παιδί μου, είναι η περιέργεια που λες όταν δεν το έχεις από την κυβέρνηση. Ποιος είναι αυτός τώρα. 9 στις 10 φορές είναι κάποιος που θέλει να σου κάνει μια προσφορά, κάτι να το κάνει, κάτι τέτοιο. Τα τηλέφωνα των κινητών εταιριών κινητή τηλεφωνία τα έχω σταμπαρισμένα πλέον και δεν σηκώνω. Δηλαδή, μόνο μια φορά επειδή είχα συγχαθεί να με παίρνουν τηλέφωνο, το σήκωσα, όχι. Ωραία, μου είπαν γεια σα. Όχι, ευχαριστώ. Και ψαχνόμαστε να κάνουμε λοιπόν reunion στις 27 του Δεκέμβρη. Κάνει ανοιχτό κάλεσμα τώρα. Κάνει ανοιχτό κάλεσμα, αν ακούει κανένα. Ναι. Επειδή εγώ έχω και αυτή τη δυνατότητα, τα άλλα παιδιά δεν το έχουν. Είναι η αλήθεια. Έχει το ανοιχτό μικρόφωνο. Όποιος αποφύτησε την τρίτη ηλικίου του δεύτερου γελ θερμαϊκού του 8. Να επικοινωνήσει. Γιατί ρε φίλε, είναι ωραία αυτά. Δεν έχω πάει ποτέ σε reunion. Έχω πάει σε δημοτικού. Μία φορά που είχε γίνει. Είναι ωραία αυτά. Έστω για ένα βράδυ να βρεθείτε και να θυμηθείτε τα παλιά. Μία φορά που είχε γίνει. Ναι, παλιοί έρωτες. Κάτι είχα δουλειά, δεν μπόρεσα να πάω. Γουστάρω τέτοια, μου αρέσουν, έχει ωραία φάση. Δεν μπόρεσα να πάω. Είχα βαλέ. Βλέπεις τι έχει καταφέρει ο ένας, τι έχει καταφέρει ο άλλος. Θυμάσαι δηλαδή με τη χαζομάρα του καθενός και λες ορίστε παντρεύτηκε και έκανε παιδιά, ας πούμε, και λες μα είναι δυνατόν. Πολλοί από τους συμμαθητές μου τότε έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει παιδιά. Συγχαρητήρια, πες. Ναι, πολλοί άργησαν. Γιατί έτσι, τα 27-28 ναι, δηλαδή, πήραν τα χρόνια. Εντάξει, κάποιοι δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν κιόλας. Κάποιοι άλλοι το θέλανε, αλλά νομίζω περισσότεροι δεν είχαν άλλη επιλογή. Ναι. Άμα γίνει το κακό, κακό καλό είναι βέβαια αυτό, αλλά εντάξει. Θυμάσαι, ξέρεις κάτι καυστερημένο που είχε παιδί μου και λες πω, δες τον, ας πούμε. Δες τον αυτό, ας πούμε, γωνιά. Έχει παιδιά τώρα αυτός εδώ πέρα. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, εμένα αυτός που με πήρε τηλέφωνο μου λέει παντρεύτηκες, λέει τι έκανες. Του λέω τώρα, το δεύτερο χάμα ετοιμάζω. Χώρισα μια φορά. Δεν έχω βρεθεί. Νομίζω λίγο αμήχανο. Εντάξει, κοίτα, στην αρχή επειδή μου είχε τύχει είναι λίγο αμήχανο, αλλά μετά ρολάρει το πράγμα από μόνο του. Αρχίζει να θυμάσαι το ένα φέρνει τ' άλλο. Ωραία, μαλλί που είχα σε άρσενα. Όχι, μπήκε. Φύγε ρε πόπτη. Φύγε ρε ποντίκι στην τέτοια του. Φύγε, έφυγε. Εντάξει. 0-1. 0-1 η άρσενα. Ναι. Στο old ο Αλταράς ο επόπτη, φίλε, δεν έφυγε στη σέντρα. Να πω, δεν έφυγε ο ποντίκι στη σέντρα. Να πω ότι δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν.
Το μέτρησε ο διαιτητής. Ποια United, ναι, ναι, ρε φίλε τώρα. Ποια United. Κάτσε, ρε, μην βιάζεσαι. Ακόμα στο 26 είναι. Ε, υπάρχει. Ζιβάγκο, δικό σου. Καλά, Ζιβάγκο είναι τώρα. Ζιβάγκο τον βλέπω και με χαλαρό μου φανάκι. Για κάτσε να δούμε. Αν το έχει μετρήσει ο διαιτητής με γυμνό μάτι και όχι επόπτηση, είναι σκάνδαλο, φίλε. Έχει περάσει, έχει περάσει. Και εγώ έτσι νομίζω ότι έχει περάσει. Κάτσε, θα μα δείξει. Goal line technology θα μα δείξει τώρα. Ρεντεχέα. Μπορεί και όχι. Μπορεί και να μην έχει περάσει όλα. Ναι, από αυτή την κάμερα δύσκολα, παιδιά, να. Γιατί να καταλάβουμε τώρα. Δεν το Ντεχέα. Εν τω μεταξύ, αν δεν πλακόταν ο άλλο, την έπιανε ο Ντεχέα. Και δεν υπήρχε θέμα να μετρήσει. Και μετά, καμιά φορά, κατηγορεί εμεί δικού μα θεματοφύλακε για να δείτε τι γίνεται στο κορυφαίο επίπεδο. Άμα ένα σου κάτι τραβεί. Με goal line technology, σε κάθε περίπτωση 0-1. Η Άρσεναλ προηγείται τον goal του Μουστάφη. Μουστάφη. Στην έδρα τη Man U, τη αγαπημένη του Γερμανού κεντρικού αμυντικού. Είδα και λίγο Γουνάιντεντ το Σάββατο φίλο που έπαιζε με τη Southampton, το πρώτο ημέρα, το δεύτερο. Στο μεταξύ, ρε, εσύ να σου πω λίγο κάτι. Αυτό είναι στη United, πρέπει να έχει μπει πλέον τσιπάκι σε όλου του παίχτε. Δηλαδή, ξεκινάει το παιχνίδι, γίνεται 2-0 σε Southampton, δεν βλέπετε United, δηλαδή είναι δράμα η κατάσταση. Ωραία. Και με το που γίνεται το 2-0, για πότε έγινε 2-2, δεν πήρε χαμπάρι. Πρέπει να. Αυτά από το Ferguson, του τα έχει μάθει ο Ferguson στο πρώτο μάθημα, μάλλον. Στο δεύτερο, μετά, επειδή δεν το είδα το δεύτερο, είδα πολύ λίγο, μου είπαν ότι έπεσε πολύ ο ρυθμό και τίποτα. Δηλαδή, κάθισε 2-2, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Αλλά στο πρώτο. Δηλαδή έχει μπει Southampton, δεν μπορώ να πω τη λέξη, πώς έχει μπει στο παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Το έχει κάνει 2-0 και λες πω που θα γράψει το κοντέρ πολύ. Και ξαφνικά έχει γίνει 2-2 το μάτς από το πουθενά. Τέλος πάντων. 0-1 τώρα με την Arsenal. Τι άλλο είχε. Σάντερλαντ Λίβερπουλ έχει, φίλε. Δώσε λίγο ενημέρωση. Περίμενε. Να δούμε τα live λίγο. Χαρτάκι. Και Chelsea έχει. Γουλφ Chelsea έχει. Μαζί μα το καφέ μπαρ Πικολίνο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, Γουλφ Chelsea 0-1. Όφαλη Τσέλσι κιόλας, ε. Με τον, κάτσε, με τον Λόφτους Τσίκ. Λόφτους Τσίκ. Πεχτάρα. Μπέρνλι Λίβερπουλ 0-0, Φούλαμ Λέστερ 1-0, Έβερτον Νιουκάστιλ 1-1, United Arsenal 0-1, Τότεναμ. Αυτή είναι γεμάτη αγωνιστική δηλαδή. Southampton 1-0 έχει, ναι, και χθες είχε και σήμερα έχει. Στη Γαλλία που έχουμε επίσης αγωνιστική δηλαδή. Έχει εμβόλυμη, ναι. Στρασβούργο Παρίς Σεν-Ζερμέν 0-0. Στο Βέλγιο έχουμε κύπελο Μουσκούρνο Στάνδε 1-1, Μαλίν Λόκερεν 0-0, Ντέντζε Έπεν 1-2, Σεντρούιτεν, Μοντέλ United 0-0. Ξεφύγεις τώρα, Νικοπαδόπουλε. Σαρλερουά, Γκένκ 1-0. Τελειώσαμε. Κόπατε λερέι, ρε φίλε. Ημίχρονα, Βιγιαράλ, Μερία 4-0. Σεβίλη, Βιλανοβένσε 0-0. Σοσιεδά, Θέλτα. Καϊρά Ταλμάτη που θέλει. Καϊρά Ταλμάτη. Βίσε Κόμπε, όπως λένε. Γκαμπαζάκα, Βίσε Κόμπε. Κύπελο Ιταλίας, Κίεβο Κάλιαρη. 1-1, έτσι, Πορτογαλία, Μπενφίκα, Πάσος Φερέιρα, 1-0, λοιπόν, στο Ισραήλ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Νετάνια 0-1, μόλις τώρα η Νετάνια, στο 69, συγκλονιστικό, έτσι, λοιπόν, Μπαρακάλντο, Τροπεζόν, 2-2, στην Κόπα Φεντερασιόν της Ισπανίας, κόφτωνα. Μιραντές, Αρωτίνα, 2-2, έτσι, Ταλαβέρα, Καθρεένιο, 0-0. Αν τα λαμέρα. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Κιλμάρνο Γκλίβιγκ στον 2-0. Μάθαμε τι γίνεται. Σέλτικ 0-1. Τι γίνεται στα παιχνίδια. Γιατί Χάμιλτον 1-0. Ρέιτζερ Σαμπερτίν 0-1. Σεν Τζόσον Χάρτ 1-2. Χιμπέγνια Σεν Μίρλ 0-1. Κάτσε γιατί έχει φάουλ United. Πριν πάμε στο διάλειμμα σε καλό σημείο στο 30. Ο Ολτραφόρτ. Ο Ρόχο είναι πάνω από την μπάλα. Καήκαμε. Και αυτό το πουλί ο Ράσφορτ. Καλό παίξο ο Ράσφορτ. Αυτό είναι. Τώρα δηλαδή φίλο κεντρικό αμυντικό. Έχει έξω και Πογκμπά και μάτα και τέτοια. Θα σου ξεκουράσει γιατί δεν είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σωστά ρε μου, έχει δει. Άντε, τώρα να σου πω κάτι. Σμόλινγκ δεν υπάρχει. Ρόχο δεν υπάρχει. Πού πα με αυτό. Πραβάλλει λεφτά, έγινε το χρόνο. Δεν γίνεται. Βασικά πραβάλλει λεφτά. Πρέπει να κάνει καλές κινήσεις. Γιατί λεφτά έχει. Οπα. Καλό, ορίστε. Το βγάλε ο παλιό. Ού, εκεί τη φάτσα από κοντά. Ένα-ένα, ορίστε. Που δεν έχει. Μπράβο, ρε United. Ένα-ένα. Πολύ καλή. Με Μαρσιάλ την ημέρα των γενεθλίων του. Μπράβο του. Μάλιστα, ωραία. Μπράβο του. Και με το 1-1 λοιπόν τη United με την Arsenal. Ωραίο παιχνίδι πάει να γίνει εκεί. Ανέκφραστο. Στο 31 λοιπόν, 1-1 η Arsenal, η United μάλλον σοβαρίζει την Arsenal. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Παραμένει το 1-1 στο Old Trafford. Σφαγήτρο η Arsenal, ρε φίλε. Σφαγήτρο. Arsenal. Σφαγή. Κλωτσιά τρώμε σε κάθε φάση, μας έχει τραυματίσει ένα παίχτη. Εντάξει, που βγήκε το παλικάρι μας ο Holding. Δες πόσο ύπουλα πήγε και τον τζίμπης εκεί πέρα. Τσακ. Αυτό γιατί είναι το. Α, δεν είναι σωστό. Ο Λίγκαρτ. Και αυτό ο Αλταράς δεν δίνει κάρτα. Ο Jesse Lingard.
Το καλό στα παιχνίδια τη Premier League, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, τώρα το παιχνίδι όπως το βλέπαμε στο ξεκίνημα. Όντως έλεγε ότι κάποια στιγμή άρχισε να θα βάλει γκολ αν όλα πάνε καλά. Το έβαλε. Αμέσως σοφαρίζει η United και αλλάζει το παιχνίδι. Δηλαδή, ποτέ στην Premier League δεν μπορεί να πει ότι εντάξει το μάτς το έχει Arsenal, ας πούμε. Εκτός κι αν έχει καμιά 3-4 γκολ διαφορά. Μόνο έτσι. Ωραίο μάτς γίνεται πάντως και κλωτσίδι πέφτει. Καλά είναι, υπάρχουν νεύρα. Ωραίο παιχνίδι είναι το United Arsenal που είναι στην εξέλιξη. Έχει ένα ενδιαφέρον. Νίκο Παπαδόπουλε. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι γίνεται άλλο τώρα, για πες. Προετοιμάζονται οι ομάδες μας για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Είχαμε διαιτητές σήμερα, κάποιο το κομμίνι πάλι. Α, πάλι? Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Α, κάτσε εδώ πέρα, είναι. Περίμενε. Τι έχω και μπροστά μου. Λοιπόν, να του διαβάσουμε μια. Πάει Αστέρας Τρίπολης, πάει Πας Γιάννινα. Εκεί είναι ο Κομίνης νομίζω. Ναι, ναι. Γιώργος Κομίνης της Πρωτείας. Ναι. Τέλεια. Τι διαγωνιστική είμαστε, 13η. 13η. Τώρα, δεν αναφέρω. 13η, ο Κομίνης πρέπει να είναι είτε πρώτος είτε τέταρτος στις 10-11 αγωνιστικές από τις 13 που έχουν παιχτεί. Που θα παιχτούν. Να μην πω βοηθού και τέτοια, μου έκανε πρώτο. Κομίνης το παιδί ναι. Παίρνει πάντα. Αεκλαμία Παπαπέτρου. Αεκλαμία Παπαπέτρου, εντάξει. Όφι Παναθηναϊκός Σκουλάς. Okay. Όφι Άρης... Ηρακλή, όχι αυτή που παίζει σήμερα. Όχι, όφι Ιεράπατρα. Δεν τον ήξερε. Όχι. Τον ήξερα. Όφι. Λοιπόν. Έλα, και... Ατρόμητο Άρη Κουτσιάφτη. Ναι. Του παίρνει στο πέναλ του Πάο Καστέρα Τρίπολη. Πάο Κλάρισα Κοτσάνη. Κοτσάνη. Κοτσάνη, ναι. Αστέρα, ναι. Κοτσάνης. Κοτσάνης, ναι. Ξάνθη Ολυμπιακό Τζίλο. Ο ναι. Τζίλο. Πανιόνιο Λεβαδιακό Ο Τάση. Και Πανατολικό. Τι στηρίζει, ρε. Ο Κοτσάνη. Α, Κοτσάνης. Ναι, Κοτσάνης. Τι είναι αυτός, πρώτη φορά νομίζω είναι. Κοτσάνης, στο... Κοτσάνης, Δράμας. Παουτσάκι. Okay. Και Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης, Γρατσάνης από Τρίκαλα. Μάλιστα. Κουτσιάφτης. Κουτσιάφτης, αρθρωμένης Κουτσιάφτης. Ναι, οκ. Okay. Κομίνης ρε φίλε. Βλέπεις. Είναι πολύ σημαντικό να... Κανένας δεν χάνεται φίλε. Σε αυτή τη ζωή... Φυσικά και... Κανένας δεν χάνεται. Πώς θα... Πω τη λέξη τώρα, δεν ξέρω. Όχι. Το πιστόλι θα δικαιωθεί, ρε φίλε, κάποια στιγμή. Το πιστόλι. Ναι. Συσσαγωγικά το πιστόλι. Πιστόλι. Ο Κομίνης είναι δυνατό πιστόλι, δεν έχει. Οι άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν, σου λέει. Για όσα έκανες, εμείς εδώ είμαστε. Δεν δε ξεχνάμε. Τι κάνεις, ρε Μάτι, τι κάνεις, ρε αγόρι μου. Δεν έφαγε κι εσύ. Πέφτει ξύλο στο. Τρώτε βλάκες κάρτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τάκλι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Βάλε χριστίδια εσύ, βλάκα. Βάλε. Βάλε μάτι εσύ. Έτσι, βάλε μάτι εσύ. Πα στον πάγκο. Λάκα. Βάλε. Λάκα. Βάλε μάτι εσύ. Τέλος πάντων. Νίκο Παπαδόπουλε. Έλα. Πιστεύεις ότι μετά το δράμα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην αγωνιστική που ολοκληρώθηκε, πιστεύεις ότι μπορούμε να ξαναέχουμε κάτι ανάλογο αυτή την εβδομάδα? Εύκολα. Βασικά να ρωτήσω λίγο κάτι. Οι ξένοι έχουν βγει από το πρόγραμμα, δηλαδή. Το κάδρο. Ναι, δηλαδή ας πούμε δεν παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε ξένο. Ναι, νομίζω θα επανέλθουν πάλι, αλλά σε τέτοιες. Οι Έλληνες τα πηγαίνουν εξαιρετικά, οπότε. Δηλαδή, σε ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί θα επανέλθουν ξανά. Ναι. Εντάξει. Όπως στο μεταξύ, το μάτς στο Old Trafford, το λέει και καμιά 5-6 λεπτά, έχει γίνει κάτς κανονικά. Δηλαδή, κλωτσάει ένας, πηγαίνει κόντρα, κλωτσάει ο άλλος. Τρώει ο τρίτος, κλωτσάει ο τέταρτος. Δηλαδή δεν αφήνεται καμία κλωτσιά αναπάντητη στο παιχνίδι. Όχι, ρε, αυτό τον πάτησε αυτός ο Κοντούλης, ο Τορέιρα. Τον πάτησε τον Αστράγαλο. Ο Αλίτης. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν να έχει δώσει τουλάχιστον μια κόκκινη μέχρι τώρα. Ναι, νομίζω, ναι. Θα μπορούσε. Ο άλλος έχει πέσει κάτω. Ο Ράμς έχει πέσει κάτω, πάνε να γίνει λίγη αυτός, εντάξει. Σαν τα κοτόπουλα. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Premier League τώρα παίχτησε. Σε ομάδα υψηλού επίπεδου. Okay, γεννένε σε ομάδα υψηλού επίπεδου, προφανώς και ο ίδιος σωματικά είναι πολύ καλά. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αυτό είναι κάρτα, ρε φίλε. Έφαγε, δύο έφαγε ο Μάτης. Μία εδώ και άλλη μία στο καπάκι, γιατί δεν έπιασε αυτή του Ράμσεϊ. Δε, σοπ. Μία εδώ. Εδώ μεταξύ πήγε να κλωτσίσει και εκείνο στο πόβι του, έτσι. Ο Αστράγαλος. Ναι, και τραυματίστηκε από αυτό. Φοβερά πράγματα. Ο Ράμσεϊ. Λοιπόν, να είσαι παίξει, ξέρω εγώ, στην Arsenal για παράδειγμα και παίζει. Κυριακή απόγευμα με την Τότεναμ, ντέρμπι ρε παιδί μου Λονδίνου, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. 4-2. Ναι, ματσάρα, τρέχεις από εδώ, ναι, σκίζεσαι, ναι, ναι, κάνεις, ναι. Ράνεις, δείχνεις. Τετάρτη βράδυ, Old Trafford και μετά Σάββατο ξανά, ξέρω εγώ, να παίζεις Σάββατο μεσημέρι, γιατί φταίζουν και κάτι ώρες δικές τους, 12 η ώρα, κάτι τέτοια. Ωραία. Να παίζεις με την, ξέρω εγώ, την Everton, λέω ένα παράδειγμα. Εντάξει. Θέλει λίγο το μυαλό σου και το κορμί σου να είναι καλό, πιστεύω. Δεν βαριέσαι τίποτα. Ναι, ναι. Γι' αυτό αυτή και ειδικά με αυτό που γίνεται τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό βλέπεις ότι.
πλην εξαιρέσεων όποιος ποδοσφαιριστής Έλληνας πάει στην Αγγλία. Προύτ. Δεν τραβάει. Γιατί ρε εσύ. Γιατί περίμενε, ποιος πήγε στην Αγγλία δηλαδή. Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου πότε πήγε. Στη Φούλαμ. Ενώ η Φούλαμ ήταν πρέμιερ όταν πήγε ο Μήτρογλου. Με δεύτερη κατηγορία ήταν νομίζω. Γιατί η δεύτερη που ήταν ο Σταφυλίδης. Ωραία. Ο Σταφυλίδης τράβηξε, ας πούμε, ήταν μια εξαίρεση. Ναι, εντάξει, είναι και. Και ο κάθε παίκτης πώς είναι τώρα, έτσι. Ο Μήτρογλου, ρε παιδί μου, οκ, είναι. Άλλη περίπτωση παίκτη. Δεν είναι και κανένα αθληταρά, ποτέ δεν ήταν. Γενικότερα δεν βγάζουμε πολύ αθληταράδες. Ναι, ο Παπασταθόπουλος, ρε φίλε, πώς ήταν και μια χαρά. Αυτός είναι, μην πεις μια εξαίρεση. Ο Παπασταθόπουλος είναι και υψηλού επίπεδου παίκτης και νομίζω και υψηλού επίπεδου. Μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιριστή που παίξει σε Μίλαν και Ντόρτμουντ και Άρσεναλ. Όσο να είναι, κάτι κάνει καλά. Ναι. Όπα, η Άρσεναλ ήταν τελείω. Για να δούμε. Αργή, ξύλο, πέφτει κάτω, τάκλιν. Η Άρσεναλ παραμένει μπροστά. Στον Αρσεναλ με αλλαγές και οι δύο. Έχουν αρκετέ. Ποκμπά, τι γίνεται, ρε φίλε, με τον Μουρίνιο. Για πες λοιπόν, εσύ που τα ξέρεις από μέσα. Μια μαλλόν, μια ταυρό. Μέλος της. Που είσαι member της United. Για πες. Ο Ποκμπά, αδελφός, μέλα από όλη τι γίνεται. Δεν τον αντέχω. Είναι πολύ μεγάλη παιχτάρα, φίλε Ποκμπά. Πάρα πολύ μεγάλη παιχτάρα. Και δεν ξέρω γιατί δεν παίζει μπάλα στη United. Είναι πολύ παιχτάρα. Δηλαδή τον έβλεπα στο Euro, στο Mundial. Δεν παίζει μπάλα United γι' αυτό. Και ρε, εσύ είναι πραγματικά τρομερού επίπεδου παίκτης. Όπως επίσης είναι πολύ μεγάλη παιχτάρα για αυτός ο Λόφτου Τσίκ που έβαλε τον γκολ από την Τζέλσι σήμερα. Τον οποίο δεν τον είχα δει, το παραδέχομαι. Τον είδα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που δεν είναι κριτήριο για μια ομάδα σαν την Τζέλσι. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλού επίπεδου ο ΠΑΟΚ που σαν την Τζέλσι. Αλλά αυτό το παλικάρι το δίμετρο που είναι 2 μέτρα, ρε φίλε. 2 μέτρα. Λόφτους Τσίκ. Και παίζει στον άξονα και είναι γρήγορο. Και έχει πολύ καλά. Έτσι. Με την μπάλα είναι καλό και ταχυδύναμο και βγαίνει στον γκολ. Και είναι δίμετρος, έτσι, αυτό είναι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί διάφοροι μέσα έχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά ο συγκεκριμένος είναι. Αν δεν είναι 2 μέτρα, είναι 95. Εντάξει. Ο οποίος είναι βασικά διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και στο Μουντιάλ. Απλά εγώ δεν τον είχα δει. Ναι. Τον είδα τώρα σε αυτό το μάτσο με τον Μπάου και έπαθα πλάκα. Και μάλιστα διάβαζα και μετά το μάτσο ότι γενικά ο Σάρι θέλει. Με τις εμφανίσεις του τον έχει κερδίσει και τον βάζει βασικό. Και στο μάτσο του πρωταθλήματος τον έχει βασικό. Εκεί στη Τσέλσι που δεν έχει καλώς παίκτες, τον Ζορζίνιο, έχει τον Κόβατζιτς, έχει τον. Τον Καντέ, εντάξει δεν έχει. Απορώ ο Πάκ πώς έφερε 4 γκολ από αυτήν την ομάδα. Σου είπα που. Στο 7 όταν μένει με 10 παίκτες ο Πάοκ. Κατσερίδη. Αρχίζω και κάνω πολύ μαύρες σκέψεις. Όχι, λες τώρα θα. Δηλαδή λέω θα γραφτεί ιστορία σήμερα. Είναι πολλά μελίδια. Γιατί δεν ήταν ότι έμεινε στο 7 με 10 παίκτες και μετά η Τσέλσι πίεσε. Μέχρι το 7 που με 10 παίχτε τη Τσέλσι είχε φτάσει 5 φορέ στην περιοχή του και είχε 5 τελικέ προσπάθειε. Δηλαδή το έβλεπε να έρχεται ο κατήφορο. Δηλαδή. Λες, μετά τι θα γίνει. Με ποιον ήταν η ταινία, με τη Ζωή Λάσκαρη. Με το, και τον Κούρκουλο, νομίζω. Έβλεπα τον Κούρκουλο και τη Ζωή Λάσκαρη και να γράφεται ιστορία. Ναι. Έτσι και δεν σταμάτησαν και ποτέ. Αλλά η καλή τύχη του σταμάτησε στο 4. Γιατί παραπάνω θα. Δεν είχαμε πολλά. Αυτό που έφυγε πάνω στο μπουτί. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έχει ένα δεκάλεπτο που. Πέφτει σοριδόν το κλωτσίδι. Σοριδόν πέφτει. Εδώ ακόμα και στο Sky μία κλωτσίθηκαν. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάει για ημίχρονο εκεί γιατί είναι τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. 1-1 το United Arsenal. Νίκο Παπαδόπουλε. Σε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Το οποίο μας κρατάει συντροφιά, θα έλεγα, Νίκο. Ναι. Μας κρατάει συντροφιά, αδελφέ. Γιατί δεν είχαμε εικόνα από παιχνίδια. Κακή και φανέλα Arsenal αυτό το χρώμα που φοράει. Δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι ψηλό κακό. Αυτό. Λοιπόν, ημίχρονα. Και το σακάκι του Γιώργου Καμπουτζίδη που αναφέραμε πριν. Στην Αγγλία. Βασικά έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Γουλφ, Τσέλσι 0-1-47. 48 Φούλαμ, Λέστερ 1-0. Στο 46 Everton, Newcastle 1-1. Ημίχρονα στο Old Trafford. Manchester United, Arsenal 1-1. Arsenal είναι το σημείο. Arsenal. Half time, Tottenham. Άνα, μπράβο, ωραίος. Southampton 1-0. Yes, and now it starts the second half. Τόσα χρόνια οι Άγγλοι στην Κύπρο δεν πήγαν χαμένα, ρε φίλε. Κάτσε, μάθανε. Burnley, Liverpool. Νομίζω ήταν Burnley. Burnley, Liverpool. 0-0, yes. Ωραία τα είπες, φίλε. Και στη Γαλλία καθυστέρησε Στρασβούργο, πάλι 1-0. Καλά, εντάξει, κερδίζει αυτή η Λινόρα, αλλά δεν γίνεται. Real Union, Durango, 3-3. Τι Durango, ρε Duran. Τι Durango. Ναι, όμως να σου πω κάτι, ξέρεις ότι υπάρχουν κάτι καμένοι που τα παίζουν αυτά. Όχι, καμένοι, υπάρχει πολύ χρόνο που τα παίζουν. Τελικό Λαγκέρο, Ποτεβέντρα, 1-2. Γκόλι Μπαρτσελόνα, 1-0 τη Λεωνέσα, στο Copa del Rey.
Λοιπόν, Μπαρακάλντο, Τροπεζόν 2-3. Τορνερό, τορνερό. Λοιπόν, Κρόμπι Γκλόγκου, Λέγια Βαρσοβίας 0-2. Κιέβο Κάλιαρι 1-1. Στο κύπελλο Ιταλίας στο 47. Στο 90, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Νετάνια 1-1. Ημίχρονο Τενερίφη Βίτα Ιντερνασιονάλ Ντε Μαντρίτ 0-0. Στο Κόπα Φεντεράσιον. Λοιπόν, αυτά. Σκοτία δεν λέω, βάρκε να πω μετά. Μάλιστα. Ημίχρονο Στρασβούργο Παρί 1-0 μπροστά. Στα του ρεπορτάζ έχουμε αναφερθούμε σε τίποτα σημαντικό που έχει γίνει σήμερα. Γενικά. Στον Άρη υπάρχει ένα θέμα το Σόζα που έχει προκύψει. Ο οποίο θα κάνει εγχείρηση κοιλιακού. Εγχείρηση, Ναι. Ρε φίλε, κρίμα. Και θα μείνει ένα με δύο μήνες εκτός. Έχει αυτό το γνωστό σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, αυτό είναι. Ή άλλο πράγμα. Που ταλαιπωρούνται αρκετοί παίχτε, αυτό το λέω. Όχι. Θυμάμαι, είχε πρόβλημα πριν έρθει στον Άρη, αλλά τώρα έχει κολλήσει το μέλλον. Δεν θυμάμαι αν ήταν κοιλιακή πάλι. Okay. Εντάξει. Αλλά θα μείνει ένα με δύο μήνες εκτός, κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης το Γενάρη. Θα χρειαστεί και στόπερ. Μπορεί να πάρει και ένα στόπερ. Δεν τι θα χρειαστεί να πάρει αλήθεια. Τώρα να σου πω κάτι, έχει το Δελιζή, το Βέλεθ και το Μαύρο. Δεν είσαι. Εντάξει, φίλε, είχε το Σόουζα 4. Οκ. Okay. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Κοίτα, ο Άρης πρώτα πάει για φόρ. Δηλαδή θέλει έναν σεντερφόρ. Σίγουρα. Και εγώ νομίζω ότι θα πάρει. Γιατί το έχω πει. Γκολ έχει βάλει γουνέστα, φίλε. Το έχω πει κιόλα στα τρία με πέναλτι. Το έχω πει κιόλα. Χαμένο. Από τον. Δύο. Και ένα χαμένο. Δύο χαμένο. Δύο. Α, όχι, δύο δεν ήταν. Λάθος. Συγγνώμη. Εγώ το έχω πει και το Σεπτέμβριο και το Άρης ψάχνει για μπακ αριστερό. Δηλαδή ψάχνει μπακ αριστερό, όπως λένε και οι προπονητές. Ναι, ψάχνει μπακ αριστερό. Δεν έχω μπακ αριστερό. Δεν έχω μπακ αριστερό, ενδεχομένως να το βγει και μπακ δεξί. Θα δούμε. Μπακ δεξί βάζω. Μπακ αριστερό βάζω τον. Μπακ δεξί. Μπακ δεξί έχει Κωνσταντινίδη, έχει φίλε Δημητράκη. Μέχρι στιγμής. Τιμιότατος είναι. Τίμιο είναι, ρε. Δεν έχει ρυθμό ο Κωνσταντινίδης. Αυτό είναι το θέμα του. Άμα δεν παίξει, πώς θα βρει ρυθμό το παλικάρι. Το μοιράζονται λίγο πολύ ο Κωνσταντινίδης με τον Τζανακάκη. Δεν τον βλέπει τον Τζανακάκη. Δημητράκη να βάζετε να παίζει. Εντάξει. Σα τελευταία αυτό παίζει. Καλό παιδί, Παοξάκη. Καλό παίχτη. Γρήγορο. Ταχυδύναμο. Παρά τα πολλά προβλήματα που είχε. Είναι νομίζω δύο Ισάκη μπακ. Πιστεύω ότι ο Δημητράκης αν δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε. Θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη σίγουρα. Θα ήταν ναι. Πολύ πιο ψηλά, αλλά οκ. Okay, ναι. Μπορεί αυτά... να ήταν ακόμα στον ΠΑΟΚ κιόλας. Ναι, αυτά είναι μέσα στο. Στο παιχνίδι και αυτά. Τι να κάνει. Μέσα στο παιχνίδι, ναι. Ναι. Ο οποίος... Αλλά το γεγονός ότι βρίσκει χρόνο στη Super League είναι σημαντικό. Ναι. Για τον παλίκαρο, τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Γιατί όντως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Καλό παιδί, καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλός χαρακτήρας. Να του πάρουμε μία. Πάστα. Μ' αρέσει. Έχει και στοιχεία που ρε παιδί μου τα βρίσκει εύκολα σε Έλληνες παίκτες. Δηλαδή ο Κωνσταντινίδης στα πρώτα του χρόνια που του έρχονται οι τραυματισμοί πολλοί, είχε ένα πράγμα το οποίο ειδικά σε Έλληνα παίχτη δεν το βρίσκει εύκολα. Είχε ταχύτητα με την μπάλα. Δηλαδή με την μπάλα στα πόδια ο Κωνσταντινίδης πριν τους τραυματισμούς ήταν πολύ γρήγορος. Αλλά οκ, okay, ήρθανε νομίζω δύο είχε αστεί, ή όχι. Ένα σίγουρα. Ναι. Νομίζω μετά και ένα σκαπάκι. Χιαστός, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πέσαν στην Ιταλία κάπου, στη Β' Ιταλίας. Δεν έχει... Και έχει Μπρούνο. Ατζέντη. Μπρούνο, τεράστιο Μπρούνο. Ναι. Οντοτάτο, έτσι τον λέγανε. Οντοτάτο, ξέρεις σημαίνει στα ελληνικά. Τι. Πρικισμένος. Πρικισμένος, μάλλον. Θα ρωτήσουμε την ηθοποιό. Σου πω ιστορία με Τσιρίλο μετά. Ο Τσιρίλο που δεν έχει μόνο τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Έχει και τον Τιγκινί. Οκ, εντάξει. Ο Ντίγκη. Λοιπόν... Μιλάμε για τον Τσιρίλο τώρα, ο οποίος Τσιρίλο δραστηριοποιείται ως ατζέντη ποδοσφαιριστών. Ναι, ναι, ναι. Για όσους δεν ξέρουν. Είχε πάει στην Πρέσια, νομίζω. Στην Πρέσια, σωστός. Και έχει κάνει μια συμμετοχή με την Πριμαβέρα και τίποτα άλλο. Ναι. Τον βάζανε κάτι αμυντικό χαφ, κάτι μπροστά, κάτι τέτοια, κάτι περίεργο. Ναι, ναι. Και τον Κωνσταντίνο, τον οποίο ο Διαμαντόπουλος, ο Ντίνος, τον ήθελε στον Παναθηναϊκό. Όχι το καλοκαίρι μας πέρασε. Πέρασε το καλοκαίρι Αν λίγο το κομμάτι αυτό το στρώσει και βρει ρυθμό, είναι πολύ καλό. Και δεν είναι μεγάλο ο Κωνσταντινίδης. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, 29-30. Πόσο είναι ο Δημητράκης, είναι 25. Κάπου τόσο 25 πρέπει. 25 είναι, ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Είχε στραβά χρόνια, αλλά έχει ακόμα μπροστά πολλά. Έχει πολλά. Τέλος πάντων. Okay. Ποιο θα το έλεγε ο Κωνσταντινίδης, θα παίζει τον Άρη, ρε φίλε. Θα κάνουμε κουβέντα για τον Κωνσταντινίδη, παίζει τον Άρη. Αλλά να σου πω, ρε, το ποδόσφαιρο τα φέρνει έτσι. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Φραντζέσκος έχει παίξει τον Άρη. Και τι είναι λέει αυτό. Αυτό σου λέω.
Γιατί να πήξε ο τελευταίο του Φραντσέσκο στον Τρεφιλέ και ο Άρης ήταν στα πολύ κακά του τότε. Εντάξει, έχει πάει ο Θεοδωρίδης, έχει και γίνει τράμπα με Θεοδωρίδη. Γιώργος Θεοδωρίδης, Τρεφιλέ, όντως. Τράμπα. Τι τράμπα. Δε, τότε πάλι ελεύθερο δεν είχε μείνει και είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης. Ελεύθερο ήταν. Τέλος πάντων. Όχι τράμπα. Πάλι έχει που είχε πάει, θέμα το έχει πάει, έχει πάει. Ναι. Ο Βόκολος έχει παρουσιαστεί από τον Άρη και έχει πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Μην γελάς. Τάχα Λεωνίδας. Λοιπόν. Λάκης είναι για τους φίλους. Τη μία μέρα ήταν Λάκης με τη φανέλα του Άρη και την άλλη ήταν στον ΠΑΟΚ. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Εντάξει, γίνονται αυτά. Πάντως να σου πω κάτι. Πέρα από ότι αυτά γίνονται, ο Κωνσταντίνης είναι καλό παιδί. Ναι, ρε. Είναι καλό χαρακτήρα. Ναι, ναι. Ναι. Εκπληκτικές ιστορίες από το μάτς με την Ντόρτμουντ. Ναι, ναι, ναι. Που χειρότησαν οι άλλοι που θα παίζανε με την Ντόρτμουντ και ο Κωνσταντίνης έπρεπε να κυνηγάει το Ρόις. Εκπληκτικές ιστορίες από το μάτς με την Ντόρτμουντ. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Να, εκείνο με τα παιχνίδια ήταν από το τελευταίο Κωνσταντίνη που είχε ψηλοεπιστρέψει, ήταν σε ένα καλό ρυθμό και μετά πάλι χάθηκε. Πήγα από κάτω. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για. Τώρα πόσα παιχνίδια έχει κάνει με τον Άρη, έχει κάνει με 5-6. Έχει κάνει ένας αλλαγή με τον Πανιόνιο στην Νέα Σμύρνη και έχει κάνει 3 βασικός, Ριζούπολη, Όφη, Παναθηναϊκό. Ναι. 90 λεπτά φουλ. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, θέλει να... είναι παίχτης που είναι αυτό που λένε οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές και έχουν δίκιο. Καλές οι προπονήσεις. Εντάξει, αλλά άμα δεν παίξεις μέσα στο μάτι. Τι συζητάμε, εννοείται. Δεν βρίσκεις ρυθμό. Πώς θα γίνει, εντάξει. Άλλο, άλλη ρυθμίση προπονής, άλλη ένταση και άλλο στα παιχνίδια. Και τι συζητάμε τώρα. Εδώ παίχτες που παίζουν παιχνίδια βασικοί μπορεί να του έρθει ένα τραυματισμό και να μείνουν έξω 2-3 εβδομάδες. Και μετά να κάνουν να ξαναβρούν ρυθμό κανένα δίμηνο. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Εννοείται αυτό. Το λένε όλοι αυτό. Και πρέπει να το έχουμε ως δεδομένο πολλές φορές όταν πάμε, μπούμε σε δικασία να κρίνουμε κάποιους παίχτες. Φυσικά. Έτσι. Και πλέον έτσι όπως έχει. Γιατί το κομμάτι της αποκατάστασης των παιχτών έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω σε όλες τις ομάδες, ναι. Αλλά πραγματικά στις περισσότερες ομάδες το κομμάτι αποκατάστασης πλέον και με ειδικά μηχανήματα έχει πράγμα, και με άλλες θεραπείες όταν έχει γίνει και πιο γρήγορο και τέλος πάντων έχει γίνει πιο σίγουρο όταν θα γυρίσεις. Οπότε μετά όταν γυρνάς, το θέμα πλέον δεν είναι το ότι να έχει ξεπεράσει τον όποιο τραυματισμό σου, είναι το να βρεις ρυθμό. Το οποίο όντως δεν πατάς ένα κουμπί και άιντε μπαίνεις και παίζεις. Αυτό είναι το κομμάτι που. Έτσι μπορεί να δημιουργεί θέμα. Και για ένα παιδί σαν τον Κωνσταντίνη, ας πούμε, που ταλαιπωρήθηκε πολύ, έμεινε πολύ καιρό εκτός, γύριζε για λίγο. Πέρσι, όπως είπες και στην πρέση, δεν έπαιξε καθόλου. Ναι. Δηλαδή. Τι, να το βάλεις μέσα και κατευθείαν θα είναι πυραυλοκίνητος, δεν γίνεται. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Την περασμένη εβδομάδα είχε να κάνει μια σύνδεση στο Μαρτίνες για την Άρη. Ναι. Και του λέω, εγώ λέω, θα σε ρωτήσω ανοιχτά, λέω, επειδή έχεις παίξει κάποια μάτς μέχρι στιγμής. Ναι, για πες. Την άλλη εβδομάδα. Έτσι πάρει όλοι. Την άλλη εβδομάδα, ένα από Δευτέρα και τέτοια. Ναι, για πες. Άρε, βουρελί που θέλετε. Για πω. Εγώ τα έλεγα. Για πες. Του λέω, εγώ θα στο ρωτήσω ανοιχτά κιόλας, γιατί δεν είναι τώρα ακριβόμαστε. Πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν έχεις αποδώσει αυτό το οποίο περιμένανε. Εντάξει, μου λέει να σου πω λέει κάτι. Κάτι το οποίο βέβαια εγώ το ήξερα πριν μου το πει. Αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Ο Μαρτίνες και ο Σιώπης πέρυσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Για να ξέρετε ότι οι βάσεις μπαίνουν τις περισσότερες φορές το καλοκαίρι. Έχουν περάσει ένα δίμηνο σχεδόν που τους έχει ο Ολυμπιακός σε ένα πλαστικό στο ρέντι. Κάθε μέρα 8 η ώρα τρέξιμο μόνο, τίποτα άλλο. Και ούτε γυμναστήριο ούτε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι, και αυτοί οι δύο ήρθαν στον Άρη το τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη. Ναι. Που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Άντε ο Σιώπης είναι ο Σιώπης, έχει έναν άλλο οργανισμό που τον βοήθησε να μπει πιο γρήγορα. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, μηχανάκι, οκ. Okay. Ο Μαρτίνες λέει: εγώ είχα κάνει αυτή την προετοιμασία που έχω κάνει, που δεν έχω κάνει προετοιμασία. Λέει. Δεν έχω παίξει παιχνίδια κιόλας. Τώρα άρχισε να παίρνω μάτς. Πώς λέει, θα βρω ρυθμό για να παίξω. Έτσι είναι. Και έχει δίκιο. Έτσι είναι. Δηλαδή, όταν θα πάρει 4-5 μάτς, τότε θα τον δεις. Και θα τον κρίνεις. Και επίσης, όταν είναι έτσι το σκηνικό. Ναι. Τώρα που περιγράφεις αυτό που λες για τον Μαρτίνες, ρε παιδί μου. Ναι. Μαρτίνες ή Μαρτίνες. Μαρτίνες, ωραία. Και ο κόσμος περιμένει με το που θα μπει σε αυτό το παιχνίδι να μπει μέσα και να κάνει παπάδες. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το περίεργο θα είναι να μπει και να κάνει παπάδες. Και πάντα... θα το κάνει σε ένα μάτς, αν είναι έτσι η κατάσταση. Και πάντα να... στο επόμενο θα πέσει. Και πάντα να αξιολογούμε έναν παίχτη με βάση τον αντίπαλο. Δηλαδή έχει μπει ο Μαρτίνες, έχει κάνει ντεμπούτο ως βασικός, γιατί έχει παίξει και ως αλλαγή.
στο μάτς Κυπέλλου με τον Αΐτο Σπάτων. Που ναι, τον έχει βάλει ο Ερέρα τότε δεξί εξτρέμ. Εντάξει. Έχει απέναντί του δύο παλικάρια που δεν στρίβουνε. Okay. Ήταν και ο μοναδικός στο γήπεδο που είχε όρεξη. Ναι, από τον Άρη, είχε και όρεξη. Γίνεται, εντάξει. Και δεν έπαιζε. Ήταν δραστήριος, είχε ένα-δυο σουτ, τίποτα περισσότερο. Εντάξει, είχε όμως, ήταν όμως δραστήριος. Παίρνει μετά την ευκαιρία ως βασικός. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να κοιτάμε και τον αντίπαλο πάντα. Και πάντα να θυμάστε κάτι. Το έχω ξαναπεί αυτό. Εμείς και εσείς μπορεί να κρίνουμε, μπορεί να έχουμε τα δικά μας κριτήρια για ένα ποδοσφαιριστή ή για μια ομάδα σαν σύνολο. Πάντα όμως μια ομάδα ή ένας ποδοσφαιριστής κρίνονται με βάση τα θέλω του προπονητή. Εμάς μπορεί να μας αρέσει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα παιχνίδι. Στον προπονητή όμως, στο μυαλό του προπονητή, μπορεί να θεωρήσει ότι έκανε τη δουλειά του και αυτό το οποίο του ζήτησα. Δεν είναι μόνο τα γκολ ή assist κτλ. Είναι και άλλα πράγματα. Εντάξει. Να βλέπουμε λίγο παραπάνω. Όπως για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα που κάποιοι κράζανε τον Παπαδόπουλο και τον Μπάσα. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Παίρνει Παπαδόπουλο και τέτοια. Ναι. Κατάλαβες. Ένας έγραφε κιόλας, λέει, είχα σε εκτίμηση. Ναι, οκ. Τώρα ο Μπάσα ξαφνικά με τον Παναθηναϊκό. Όσο σε αγαπούσα τόσο ότι. Ήταν καλός. Ήταν συνέχεια το. Τώρα ο Παπαδόπουλος ξέρει. Τώρα το ξανά έχει εκτίμηση ο άλλος. Κατάλαβες. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λίβερ 107,4, Μπαλαντέρ, επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να συνδεθούμε ξανά με το Old Trafford και τον Νίκο Μοσχοβίτη για να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Manchester United και της Arsenal. Νίκο! Καλησπέρα και πάλι φίλοι από το Old Trafford, το 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Manchester United με Arsenal είναι στο 1-1. Η Arsenal προηγήθηκε με τον goal του Holding ή μάλλον του Μουστάφη από το 5ο λεπτό. Η United ισοφάρισε λίγο αργότερα με τον Άντονι Μαρσιάλ στην ημέρα των γενεθλίων του. Ανήμερα το γενεθλίων του. 1-1 το παιχνίδι στο 52. Κόρνερ έχει κερδίσει η United. Ναι, ναι, Νίκο. Με τον Μάρκους Ράσφορντ να το εκτελεί. Είναι πάνω από την μπάλα ο Ράσφορντ. Να δούμε τη φάση και να πάμε στους ταγαράδες, ναι. Πριν από τα ταγαράδο νίκη μεσημερίου. Λοιπόν, μια φορά είμαι σε ένα μαγαζί πάνω στο Χορτιάτι. Ναι. Και παίζει τώρα. Δεν ήταν ένα τελικό σκυπέλου. Ναι. Ήτανε ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Ήτανε, έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα ξέρω εγώ, ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Τώρα δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το παιχνίδι το βλέπουμε εκεί πέρα. Καμιά 15-20 νοματέοι. Ναι. Ψιλογνωστοί όλοι μεταξύ μας. Παρέα, ρε παιδί μου, χωριστή. Αλλά ναι, γνωριζόμασταν όλοι. Τέλος πάντων, σκάει μύτη ένα σε κάποια φάση. Και στο να βλέπεις, ρε παιδί μου, είναι ένα μαγαζί το οποίο όλοι κοιτάνε τη τηλεόραση και βλέπουν το μάτς. Και λέει, ποιος παίζει. Και του λέει Νικομιδινό Αρδαμέρι. Αλλά ξέρεις, το είπε ρε παιδί μου με τόση φυσικότητα. Ναι. Ο Άγγελος, να είναι καλά που είναι. Ωραία. Ξέρεις, εκεί ξέρω πως καθόταν εκ πάνω και τώρα που είναι Νικομιδινό Αρδαμέρι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, το Αρδαμέρι είναι λίγο κάτω από το Χορτιάτι και το Νικομιδινό, ναι, είναι κάπου εκεί πίσω. Ναι. Ωραία. Και ρίξαμε τόσο γέλιο με τον Νικομιδινό Αρδαμέρι που κάθε φορά όταν ξέρεις ρωτάει κανένας ποιος παίζει. Ναι. Αμέσως η απάντηση είναι αυτή. Νικομιδινό Αρδαμέρι. Ναι, 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 ναι. Λυπάμαι που λόγω δουλειάς, επειδή πλέον έχω την εμπειρία, δηλαδή δεν εκνευριζόμουν όπως παλιά. Ναι. Ωραία. Δηλαδή παλιά εκνευριζόμουν. Πλέον δεν. Ειδικά τα παιχνίδια του ποδοσφαιρικού πάγου τα βλέπω πολύ, πολύ χαλαρός. Δηλαδή θέλω ρε παιδί μου να κερδίσει, αλλά ξέρεις, δεν είναι όπως πιο πριν που έβραζε πιο πολύ το αίμα, ας πούμε, και τέτοια. Εντάξει, το βλέπω πολύ χαλαρά πλέον. Που δεν μπορώ να το βλέπω σε σπορ καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή να έχει λείψει και εμένα αυτό. Καφενείο των φιλάθλων, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καταρχάς πιστεύω ότι στο καφενείο των φιλάθλων, αν είναι λίγο καλό, ναι, δηλαδή αν δεν έχει μόνο γκρίνια ή να έχει κανένα περίεργο που να μαλώνει και τέτοια, καταρχάς πρέπει να έχει πολύ ωραία πινελίκια, τα οποία τα μαθαίνει στην πορεία, ρε Νίκο Παπαδόπουλε. Γιατί δεν τα ξέρεις πάντα όλα. Ωραία. Και πολύ ωραίες ατάκες, ρε παιδί μου. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή να εμφανιστεί κανένας κοντός και να τον πει ο άλλος, ξέρω εγώ, πώς είσαι έτσι ένα μέτρο και με ένα παπούτσι, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Τα οποία λέγονται ήδη στο γήπεδο. Το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το ζήσουμε όπως το ζει ο κόσμος, γιατί πάμε για δουλειά. Και την ώρα, στο σπορ καφέ δεν μπορούμε να πάμε, ρε παιδί μου, για να δουλέψουμε. Δεν γίνεται. Ειδικά τώρα σε μάτς σημαντικά, έχει πολύ κόσμο, δεν γίνεται. Αλλά μου λείπει, όχι ότι πήγαινα ποτέ ή ότι πήγαινα κάθε φορά, αλλά έχει χαβαλέ, ρε παιδί μου. Έχει χαβαλέ. Κοίτα, σε μάτς του Άρη. Έχει χαβαλέ, αλλά στο μάτς με παρέα, έτσι πάντα. Σε μάτς του Άρη έχουμε να το κάνω χρόνια αυτό λόγω δουλειά, γιατί πλέον στα μάτς του Άρη είμαστε. Ναι. Αλλά στο ΠΑΟΚ, επειδή ο κολλητός μου εμένα είναι ΠΑΟΚ Τσής, έτσι. Ναι. Έχει τύχει
να το ζήσουμε αυτό και να το. Αυτό τη φάση του Σπόρ Καφέ, αλλά όχι τόσο στον ίδιο βαθμό, ας πούμε, που το ζούσαμε πιο παλιά πριν μπούμε σε δικασία να ασχοληθούμε με αυτή τη δουλειά. Έχει χαβαλέ όπως είναι, ωραία. Το... Είναι άλλη φάση. Αν δεν είναι. Που... Αν δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό το να μαλώνουν και να κάνουν, πιστεύω ότι έχει πολύ χαβαλέ. Ήξερες αυτό που περιμένουν τον άλλο για να τον τυπούνε, να του κάνουν καζούρα και τέτοια. Και όλα αυτά. Αυτά είναι ωραία. Έχω ένα καφενείο, στο σχολείο, κοντά, ας πούμε. Κοντά στο σπίτι. Έτσι ήταν, ναι. Έχω ένα καφενείο κοντά στο σπίτι, το οποίο πρέπει να είναι πολύ old school καφενείο. Καταρχάς, όποτε περνάω δεν έχει ποτέ γυναίκα μέσα. Έτσι. Δεν έχει γυναίκα πελάτησα μέσα. Ναι. Ωραία. Έχει πίσω 2-3 τραπέζια τα οποία είναι πράσινα, για ευνόητους λόγους. Εντάξει, για να στείνεται η σχετική πόκα ή τέλος πάντων ότι παίζουν. Ωραία. Και μόνιμα έχει κόσμο μέσα. Over 45-50 χρονών, που για μένα είναι απόλυτο σεβασμός. Εντάξει. Ναι. Όταν έχετε παιχνίδια σημαντικά Champions League και τέτοια και μπορεί να περάσω από το καπνό, δεν βλέπεις. Δηλαδή, βλέπεις ένα σύννεφο το οποίο είναι μέσα στο μαγαζί. Ωραία. Και είναι μαγαζί και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει τύχει να πάω ποτέ. Δεν έχει τύχει να πάω ποτέ έτσι να. Ξέρετε από εκεί τα μαγαζιά στα σαλούν που έβλεπε παλιά στο Λουκ Λουκ που έμπαινε ένα άγνωστο, ένα ξέρο μέσα και γυρνούσαν τα κεφάλια έτσι. Και λέγανε τι γίνεται. Ναι. Τα γνωστά και ως περιστρεφόμενα κεφάλια είναι αυτά. Αλλά... Είναι τα μαγαζιά με τις κλίκες. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρει να μπει ένα πιτσιρίκο. Ένα πιο μικρό, α πούμε. Ναι. Ξαφνικά θα πει ποιο είναι αυτό, κατάλαβε. Που έχει και πιο μεγάλο κόσμο και συνταξιούχου και τέτοια. Έτσι, καφενείο, ρε φίλε. Καφενείο. Αυτό. Καφενείο. Ναι. Που να του λέξει εγώ του καφετζίου θες κανένα τσίπρο με μεζέ και να ξυνίζει και τη βαριέται να βάλει μεζέ, ας πούμε, και τέτοια. Κατάλαβες. Τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε τις πιο σύγχρονες εποχές που είναι πιο. Είναι διαφορετικά. Κοίτα, την Κυριακή που είχα το χρόνο και έτυχε έτσι να είμαστε παρέα και να κάτσουμε να δούμε μάτς, μου άρεσε. Βασικά βόλεψαν και τα μάτς, να πω την αλήθεια. Γιατί η δική μου παρέα είναι λίγο μπασκετική. Δηλαδή, ναι, μεν βλέπουμε και μπάλα, αλλά πιο πολύ να ψήνει τον μπασκετάκι, κατάλαβες. Και ναι, ρε φίλε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει το εξής κακό. Αν το μάτς είναι φύρα, τρως μια μισή-δύο ώρες από τη ζωή σου, ωραία, για να δεις μια μισή φάση. Στο μπάσκετ, ειδικά πλέον όπως έχει γίνει, πολύ σπάνια το μάτς θα είναι φύρα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και τι να σου πω, Νταρουσάφακα, Γκραν Κανάρα να κάτσεις να δεις, θα έχει ενδιαφέρον να σ' αρέσει. Τώρα για κάποιον ο οποίος δεν του αρέσει και πολύ, οκ. Okay. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω και την Κυριακή που το έκανα, που δεν είχε, που είδαμε λίγο Άρη Παναθηναϊκό είδαμε ουσιαστικά, που βλέπαμε Αγγλία και λίγο μετά Ιταλία, ναι. Ήταν ωραία η φάση. Ήταν ωραία, έχει καλό χαβαλέ. Γιατί δίνει ψωμάκι, ρε παιδί μου, δίνει. Πάντα δίνει ψωμάκι. Όπως επίσης θα ήθελα πραγματικά να είμαι από τους τύπους, παρότι είχα θείο ο οποίος μικρό με πήγαινε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έλα! Εντάξει, ναι, θα ήθελα να είμαι από τους τύπους που πηγαίνουν και βλέπουν τοπικά, ρε φίλε. Τοπικό. Δηλαδή να ξυπνήσεις Κυριακή, πολύ ωραία, πιείς το καφέ σου, που παίζει η νέα γενιά στο χωρίο, ξέρω εγώ, παίζει στο Μικομιδινό καλή ώρα. Ωραία. Ναι. Θα πάμε και υπερέχει ξύλο, ναι, πάμε. Πολύ ωραία. Μία η ώρα το παιχνίδι, κατάλαβε. Εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί. Και εκεί έχει ψωμάκι. Και στα, ψωμί και στα τμήματα υποδομής. Στα τμήματα υποδομής, ναι. Έχω βρεθεί σε κάποια παιχνίδια. Έχω πάει μετά από, καιρό στο Λάκωμα που έπαιζε. Άρης Πάουκ. Ναι. K19. Μια φορά έχει παιχνίδι. Το 0-0. Εκπληκτικό. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Χαλουχούνται τα νέα παιδιά, θεωρείς. Φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Πόπο δηλαδή. Καλέ. Ναι. Διδυτά. Καλέ, τι δίνεις και τέτοια και τα λοιπά. Offside είναι. Φάουλ. Και ήτανε, και έτυχε κιόλας. Ήμουνα στον κήπεδο εγώ και ο Παπαδομανολάκης. Ναι. Λοιπόν, βρεθήκαμε μετά στα αποδυτήρια βέβαια. Και με παίρνει κάποια φάση ο Ζάτσης. Και μου λέει να σε βγάλω και του λέω, τι να με βγάλεις. Ήμουν ανάμεσα σε έναν όμιλο γονέων, έτσι. Και του λέω, τι να με βγάλεις, πού να με βγάλεις τώρα. Του λέω, άστο, λέω μετά. Μετά θα τελειώσει. Ναι. Και με έβγαλε μετά, πού να βγεις να μιλήσεις. Λίγο, μην ξεχνάς ότι παιχνίδι υποδομών ήταν και το φιλικό, ξαναβρίσανε εμάς στο διακόπτο και φεύγω. Δηλαδή, λες καημένε. Και εκείνο παιχνίδι υποδομών ήταν, φίλε. K19 ήταν. Λες καημένες. K20 ήταν και το παιχνίδι, μην το ξεχνάς. Τι είπε στην αρχή όταν ήρθα, ήρθα εδώ. Γιάννη ήρθα, ρε. Γιάννη ήρθα. Όλα τα λεφτά στο φιλικό αυτό βίντεο το οποίο αν δεν το έχετε δει, κάπου θα το έχει πάρει. Ψάξτε, άγγιση, να κλείσει κάπου 19. Ωραία. Στο YouTube. Όλα τα λεφτά είναι λοιπόν. Ναι.
Έτσι, που είναι η παρέα του θρυλικού Γιώρη, ο οποίος δεν είναι ανάμεσα μας πλέον. Ε. Και Στέφανος, όχι, έχει δεν φύγει είναι. Εδώ και χρόνια. Λοιπόν... Είναι μας βέβαια στο οποίο, για να δώσουμε και το κλου, είναι στις κερκίδες και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έχει τύχει, πάντων, ναι. Ναι. Λοιπόν, και το ζηλάει. Το κλου της όλης υπόθεσης είναι ότι έρχονται τρεις κοπριταράδες, δηλαδή. Φαίνονται ότι είναι κοπρίτες. Εσύ τους εντόπισες με το μάτι από την αρχή. Φαίνονται ότι είναι κοπρίτες, ναι. Ναι. Εκεί τώρα, ξέρω εγώ, 50, 55, 60 κάπου εκεί τέλος πάντων. Οι οποίοι ξέρεις, όλο αυτό το βίντεο θα το δει. Είναι ότι σου λέει τώρα πω από τι καραγκιόζες είναι αυτοί και τέτοιοι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν έρθει το χαβαλέ. Δηλαδή ναι. Γελάνε με το που έρχονται. Ποιος έχει κλείσει τον εξαρισμό εδώ μέσα. Γελάνε με το που έρχονται και πρόσεξε. Η κορυφή είναι ότι ο ένας. Άνοιξε τον εξαρισμό λίγο. Ο ένας με το που φτάνει πάει στον τέταρτο και του λέει το τέταρτο διαιτητή. Σε παρακαλώ, απόβαλε τη γουρούνα. Ναι. Δεν λεγόταν ο Στέφανος ο Γιώρης. Μπράβο. Ο φίλος του δηλαδή, επειδή ο Γιώρης πάντα έκανε φασαρίες, ρε παιδί μου και τέτοια, σε ένα από τα δύο μάτια ήταν έξω. Τον απέβαλε ο διαιτητής. Και με το που έρχεται αυτό Sky Meeting, πάει στον τέταρτο και του λέει: λίγο σου πω, σε παρακαλώ, απόβαλε την κουρούνα. Και το λέει έτσι. Σε παρακαλώ, απόβαλε τον. Ωραία, γιατί θέλει να του κάνει πλάκα. Ωραία. Και μετά φυσικά στο παιχνίδι γίνεται πανηγύρι. Εντάξει. Και αυτό που έχει δει είναι τα κομμένα, Νίκο Παδόπουλο. Δεν είναι 90 λεπτά. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα που δεν έχουν περάσει, παιδί μου. Εντάξει. Στο γνωστό βίντεο που έχει φτάσει κάποια 500.000 views. 100. Ωραία. Εσύ τι έκανες ρε φίλε εκείνη τη στιγμή. Υπήρχε φίλος που έπαιζε εκεί. Ναι, όχι ενώ πώς αντιδρούσες. Τίποτα, ρε, ήμασταν μαζί με τον άλλον, είχαμε κρυφτεί, είχε και κρύο. Ναι. Είχε κρύο. Είχαμε κρυφτεί μέσα στα μπουφάν. Εντάξει, δηλαδή είχαμε βάλει τα μπουφάν από πάνω έτσι. Δεν κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον γιατί δεν γινόταν να κοιταχτούμε και γελούσαμε αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για πανηγύρι. Δεν υπάρχει. Ήταν. Ίσως κορυφαίο με παρουσία σε γήπεδο ήταν εκείνη. Δηλαδή, πραγματικά... Γιάννη ήρθα. Γιάννη ήρθα, ρε. Ναι, ρε, Γιάννη ήρθα. Δεν μιλάμε για πανηγύρι άλλου επίπεδου. Γιατί δεν μπορεί να παίξει τα καδιοφορά αυτό το βίντεο. Γιατί. Δεν υπήρχε. Δηλαδή τώρα τι είναι πρωτοθυμηθό, δηλαδή από αυτά που μπορούμε να πούμε. Δεν. Μπαμπά. Το σκουλαρίκι στον τέτοιο έχει. Τι είναι πρωτοθυμηθό, δηλαδή. Μπαμπά. Θα με κάνει. Ναι, παιδί που θα σε κάνω. Κατάλαβε. Είναι κρίμα νέα παιδιά και όλα αυτά. Εντάξει, δηλαδή. Να, με αυτά έχει γαλουχηθεί κόσμο, δεν θέλει, κατάλαβες. Ναι. Έχει δίκιο και οι υποδομές έχουν πάρα πολύ ψωμί. Έχουν. Πάρα πολύ ψωμί. Θυμάμαι πριν. Δεν θυμάμαι, κάποια χρόνια, ρε παιδί μου, θα έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πριν γίνουν οι υποδομές του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, αυτό που είναι τώρα, που διεκδικούν τίτλους και τέτοια. Θα παίζανε ένα μάσα στο χώρι. Αλλά δεν είχαμε πάει. Απλά μου είχαν πει ότι είχαν έρθει σύνδεσμοι τώρα να τα άλλο και αυτά φασαρία μεγάλη. Αλλά και το δραστεχνικό έχει πολύ ψωμάκι. Πολύ ψωμάκι. Ελπίζω Χορτερού έχει τσεκάρει βίντεο. Όχι. Καλά, δεν έχεις δει Ελπίς Χορτερού. Όχι, γιατί δεν είναι. Και άλλο ψωμί. Πολύ ψωμάκι, ρε. Έλα, ρε. Ναι, με το προπονητή με τα αποβιτήρια και τέτοια. Ή τον άλλον τον το Λάρωσε. Α, τον έχω δει τον Λάρωσε, εντάξει. Μην του κάνεις, μην του κάνεις τώρα. Λάρωσε, Λάρωσε. Λάρωσε. Να τα να δω μέσα. Ελπίς Χορτερού έχει μπινελίκη. Όχι, είναι λίγο τρολο βίντεο, αλλά είναι πολύ δυνατό, ρε φίλε. Το βάλουμε στον αέρα. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει. Εικόνα είναι. Κατάλαβες. Είναι δυναμική η Ελπίς Χορτερού. Δεν ξέρω από πού είναι το όμορφο Χορτερό. Αλλά και αυτά έχουν πολύ ψωμί. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος πάει. Συνήθως πάει. Δεν πάει και πολύ νεαρός κόσμος σε αυτά τα παιχνίδια. Αν να πάει κανένας, παίζει κανένας φίλος του. Ωραία. Οι περισσότεροι ξέρεις είναι αυτοί από. Ειδικά σε χωριά. Εντάξει. Και ξέρεις που πας σε κάτι χωριά και σε περιμένουμε εκεί πέρα. Κάποια 15-20 αριά που λες τώρα τι να πω εδώ πέρα. Έτσι. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ τα είχα ζήσει με τον μπάσκετ, αλλά πολύ λίγο. Και είχε αφιερώσει το ράδιο Αρβίλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ενότητες και βιντεάκια σε τέτοια ερασιτεχνικά και σε περιγραφές. Ναι, ρε, έχει πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί. Με τον μπάσκετ, έχει τέτοια σκηνικά και στο μπάσκετ. Okay. Αλλά πιο normal. Καταλαβες. Ο άλλος που σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: Έλα, γραμματίνα. Γιατί το άλλο, ρε, φίλε. Που έχει ένα λεπτό εκεί και χτυπάει ένα κινητό και φωνάζει. Ναι, ποιο είναι! Και φωνάζει ο άλλο. Ζνανονί! Ζνανονί! Όχι, γι' αυτό χτυπάει το κινητό, μέσα σε λεπτό. Κάπου στο Βόλο πρέπει να είναι. Ναι, ποιο είναι! Πέτυχε το άλλο. Ενό λεπτό εκεί στα άλλο είναι πέναλτι, είναι πέναλτι! Ενό λεπτό εκεί στα γήπεδα, φίλε. Άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο που μπορεί να γραφτεί. Το ενό λεπτό εκεί δεν το έχει τη σημασία που πρέπει, νομίζω. Όχι. Δεν το έχεις δώσει, φίλε. Ενώ στο πλούσιο εκεί στα γήπεδα, ξέρεις ότι καταρχάς δεν κρατιέται ποτέ. Έγινε την περασμένη Κυριακή ο Βικελίδης, ναι. Για τον Πέτρο του Σκαφιά, ναι. Τον πρωταθλητή του Άρη. Ναι. Δεν έφυγε όπου θα να κάνει πινελίκη. Δύο-τρεις φωνάζαν από την ένα. Ένας φόνος από κάπου αλλού. Ναι, δηλαδή δεν θα τηρηθεί ποτέ, ποτέ. Στον απόλυτο βαθμό ενός λεπτού σιγή. Ποτέ. Πάντα δηλαδή και θα πρέπει να υπάρχει ένας που θα πει κάτι. Το κορυφαίο είναι όταν ρε παιδί μου
περνάνε κάποια δευτερόλεπτα που όντως κάθονται όλοι, ξέρω εγώ, όρθιοι και ξέρεις, δεν μιλάει κανένας, που θα πεταχτεί ο πρώτος και θα ρίξει ένα πινελίκι. Έτσι, εκεί. Ρίχνει ένα πινελίκι. Ένα και ακούει ένα από την άλλη. Παραδίπλα. Και μετά όλοι και ερώτημα. Ωραία. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι ωραία. Και το θέμα είναι ο διαιτητής πώς θα πάρει χαμπάρι τον πρώτο κρατή. Δηλαδή, το κρατή μισό λεπτό. Και το ένα λεπτό είναι τώρα στη θεωρία. Έτσι, 30 δευτερόλεπτα κρατάει. Ποτέ δεν γίνεται ως λεπτουσίγη. Και ούτε 30 δευτερόλεπτα. Ποτέ. Ποτέ δεν γίνεται ως λεπτουσίγη. Τέλος πάντων. Ωραία να φας τα γήπεδα, ρε φίλε. Σου λέω, θα ήθελα να. Έτσι, Κυριακή να ξυπνάω και να πηγαίνω να βλέπω ένα το τοπικό παιχνίδι. Και να έχει χαβαλέ. Εγώ ήταν μια-δυο χρονιές που πήγαινα κάθε εβδομάδα. Όχι τοπικά. Ναι. Μετά υποδομής. Για λόγους δουλειάς, ρε παιδί μου. Αλλά είχε ψωμάκι γλυκό. Είχε πάντα δηλαδή. Ναι. Είχε να δώσει πρώτα απ' όλα. Είναι ωραίες οι τοποθεσίες που γίνονται αυτά τα παιχνίδια. Ναι, τι συνήθω γίνονται για όλη τη μάνα. Γίνονται για όλη τη μάνα, α πούμε. Εγώ τότε, α πούμε, που ήμουνα. Πόσο ήμουν, 21, 22 χρονών ήμουν τότε, πόσο ήμουνα. Που πρώτη φορά ανακάλυπτα περιοχές. Δηλαδή μου λέγανε πήγαινε στη σουρωτή. Και έπαιρνα εγώ το αυτοκίνητο και ωραία. Κοντινή, έτσι. Ναι. Και από την Περαία. Και ξεκινούσα. Κοντά. Από την Περαία είναι 18 λεπτό. Α, okay, λοιπόν, είναι, ναι. Κοντά είναι, ναι. Και ξεκινούσα ωραία. Να πάω στη σουρωτή. Και πήγαινα ευθεία. Και έπαιρνα τηλέφωνο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παίρνω ένα γνωστό μου, του λέω να σου πω κάτι. Πάω όλη ευθεία και δεν βρίσκω τίποτα. Μου λέει προβοήθεια. Κάπου πρέπει να στρίψει. Προχώρα μου λέει. Προχώρα, ναι. Προχώρα μου λέει. Μόλι δει του Λόλα. Την πρώτη φορά λοιπόν που έχω βρεθεί εγώ στα γηπεδάκια του Λόλα έχω πάθει σοκ για το που είναι. Δηλαδή πηγαίναμε. Βγούμε στη Χαλκιδική από τον πίσω δρόμο. Δηλαδή, τι γίνεται, κάποια στιγμή να φτάσουμε. Ναι. Ωραία. Έτσι είναι. Τα γηπεδάκια του Λόλα τι έχουν από εκείνη. Υπάρχουν ακόμα. Ποιο κάνει προπονήσει εκεί. Υπάρχουν, δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν ακόμα. Κανονικά. Και ξέρω ότι οι προπονήσει του Πάουκ ήταν ανοιχτέ, φίλε. Όποιο ήθελε μπορούσε να πάει σε προπόνηση. Το μικρόν. Το μεγάλο. Ναι. Βέβαια. Επί ποιου. Με Φερνάντο Σάντο. Έλα, ρε. Βέβαια. Και δεν πηγαίνατε. Δεν πήγαινε κάθε μέρα. Αλλά υπήρχαν προπονήσει που πηγαίναμε. Εγώ θα πήγαινα. Υπήρχαν προπονήσει που πηγαίναμε. Με ψήνει πολύ να βλέπω προπονήσει. Ή πέρυσι, θυμάμαι χαρακτηριστικό μας τώρα του Άρη, K19, παίζει εντός έδρας με τον Πασεραϊκό, ήταν, δεν θυμάμαι. Okay. Στα γήπεδα του Μάτα. Τώρα δηλαδή ακούει κάποιος στα γήπεδα. Πολύ καλός, έχει πάει στη United του τώρα. Μάτα, λοιπόν, τα γήπεδα του Μάτα είναι κάπου ανάμεσα στη Ρεδεστό. Κάπου ανάμεσα στην Αλεξανδρόπολη, την Κομωτινή. Στη Ρεδεστό και στη Σουρωτή, εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, είναι κοντά όμως στη Ρεδεστό, 2 λεπτά τη Ρεδεστό. Λοιπόν, στη μέση του πουθενά, σε κάτι χωράφια τώρα το μεταξύ μιλάμε, τελειώνει το μάτς και αρχίζει, κερδίζει ο Άρης και αρχίζουν κάτι γονείς από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ένας πατέρας μαλώνει με έναν άλλο πατέρα Αριανό, ο γιος του πατέρα του Αριανού ακούει τι γίνεται, βρίζουν κάτι μάνες, κάτι σπίτια. Τρέχει ο γιος που ήταν που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Τρέχουν και άλλοι από πίσω του. Και είναι και ο προπονητής του Άρη και της φωνάζει που πάτε ρε λέει, ελάτε εδώ. Και να μαλώνει μετά ο προπονητής του Άρη με τον παίχτη το δικό του. Εκπληκτικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή φοβερά πράγματα για αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία. Σε μια τέτοια προπόνηση που ήταν ανοιχτή, είχα την τρομερή εμπειρία να δω τον Φερνάντο Σάντος μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης, μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, που όπου τον πρόλαβε, μπήκε όμως μέσα η μπάλα, 1-2. Μπήκε. Με κόντρα μπήκε 1-2. Λοιπόν, τότε ήταν η χρονιά που είχε έρθει ο Κουτσιανικούλης, η μεγάλη μεταγραφή που έχει δώσει τα λεφτά. Που είχε χαθεί. Όχι ρε. Λοιπόν, και σε κάποια φάση κάνουν μια άσκηση με σέντρες, και ο Κουτσιανικούλης δεν μπορεί να κάνει σέντρα. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο για αυτόν, ας πούμε, εντάξει. Και τον έχει πάρει ο Σάντος σε μια γωνία και προσπαθεί να του δείξει. Επί 20 λεπτά. Προσπαθεί να του δείξει πώς να κάνει σέντρα τρέχοντας. Δεν ήξερε. Δηλαδή, αν η μπάλα δεν ήταν εστημένη, δεν ήξερε τον τρόπο να τη χτυπήσει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχει κάτσει από πάνω του πραγματικά 15 με 20 λεπτά. Όσο πια είχε ανακτήσει ο άνθρωπος. Ωραία. Και είχε τον έναν βοηθό που το λέγανε επίσης Φερνάντο Σάντος, που ασχολείται με τα βίντεο. Είχε έναν βοηθό ακόμα που ήταν περίπου στην ηλικία του, Τζουστίνο νομίζω λεγόταν. Ναι. Και σε κάποια φάση κάνει μια Τζουστίνο και φεύγει γιατί εντάξει σου λέει δεν γίνεται άκρη εδώ πέρα. Ωραία. Και τον βάζει το βοηθό τέλος πάντων να προσπαθήσει να δείξει κάπως στο Κουτσιανικούλη πώς να μάθει να κάνει σέντρα τρέχοντας. Εντάξει. Είμαστε στο Καρπερί 2016. Προετοιμασία του Άρη πρώτη χρονιά σε Β' Εθνική με Αναστόπουλο προπονητή. Και 2-2 United. Και 2-2 United. Με το που βάζει τον κόλλη Άρη, αλλά μέσα σε βαρύ United πάλι. Λοιπόν, τα βλέπει. 2-2 με τον Λίγκαρντ. Ναι. Λοιπόν, και του κάνει τρέξιμο τώρα ο Αναστόπουλο με τον γυμναστή. Πριν στην πρωινή την προπόνηση. Τρέχουνε και έχει χωρίσει τους ποδοσφαιριστές σε τρία γκρουπ.
και μετρούσαν τον χρόνο του κάθε γκρουπ. Και στο ένα το γκρουπ ήταν ο Βασίλης ο Ρώμας, ωστόσο Μπίλι Βελόσο, έτσι. Ναι. Ο οποίος είναι μεγάλη μορφή. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά είναι δηλαδή κορυφαία μορφή. Λοιπόν, ο οποίος Βασίλης Ρώμας είναι από την Καρδίτσα. Έτσι. Λοιπόν. Και φτάνει το δικό του το γκρουπ εκεί μπροστά που είναι ο πάγκος με τους υπολογιστές του γυμναστή και τα λοιπά. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Πρωινή ησυχία στο γήπεδο. Είναι όλοι οι παιδί μου ψιλονισταγμένοι, κουρασμένοι. Είμαστε κι εμείς Αθηνίστα να πούμε. Είχαμε πέσει ένα εξαιρετικό πανηγύρι το προηγούμενο βράδυ. Λοιπόν. Και λέει. Φτάνει το γκρουπ του Ρώβα και φωνάζει το χρόνο άλλο. Mm-hmm. Και λέει. Δεν το τρέξατε καλά, λέει. Δεν το τρέξατε καλά. Και είναι ο Ρώβας και φωνάζει. Ρε, έχω κάνει 15 χρόνια προετοιμασία, ρε. Αν μην πεις πώς θα τρέχω. Είναι εξαιρετικά περιστατικά. Πολλά πράγματα έχει. Ναι. Αυτά στις προπονήσεις, να ξέρετε, γιατί πολλοί και εμείς πολλές φορές μένουμε στα αγωνιστικά, τι δοκίμασε, τι έκανε. Το τι ψωμί δίνουν οι προπονήσεις. Στο μπάσκετ δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό, είναι η αλήθεια. Ναι, έχει εκεί. Ναι. Στο μπάσκετ έχει γίνει άλλο βέβαια. Τι. Αυτό μου το έχει πει την προηγούμενη. Την προηγούμενη. Έχει πάει συνάδελφος να πάει να κάνει συνέντευξη παίκτη. Ναι. Και. Στην διάβασα σήμερα ή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να σου πω πια. Okay. Μπορεί να και πιο παλιά. Και τον συγκεκριμένο παίχτη τον περιμένουν, ρε παιδί μου, γιατί του έχει πει ο προπονητής ότι άμα δεν βάλει σουτ δεν τελειφεύει το γήπεδο. Και βαρούσε μέχρι να βάλει σουτ. Δεν περιμένει κάτι τέτοιο. Να βάλει σουτ. Θυμάμαι ότι κάναμε κάτι τέτοιο με βολές. Όταν πρέπει να βάλουμε 10, ξέρω κάπως έτσι, και ναι. Μπορεί να τελειώνουμε και τα πήγαινε καλά, συνάδελφε. Κοίταξε, επειδή ήμουν ακότα παίζοντας. Όπα. Δηλαδή δεν πλησίαζε πολύ κοντά στο καλάθι, ήμουν του σουτ εγώ κυρίως. Ναι. Δεν ήμουν και παίξοντα και πολλές βολές. Οπότε δεν είχα και κανένα τρομερό ποσοστό, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει, αν θέλετε να μπει στο YouTube, ένα buzzer beater του Μοσχοβίτη. Δύο μπάζερ πέντε του Μοσχοβίτη, Arsenal, πω, μάχη γίνεται. Back to back ήτανε. Πω, ματσάρα στο Old Trafford. Δύο μπάζερ πέντε, με αντιπάλους τους, θυμάσαι. Αστέρα, Υποδρομίου και Προποντίδα. Έχω σκοτώσει τόσους πολλούς, θα πείτε, ωραία, εντάξει. Δεν είχε σημασία, είχε κερδίσει η ομάδα. Ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Και άλλο μαλλί Arsenal. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή να τα έφερνε ζωή με έναν τρόπο, ας πούμε, και ο Μοσχοβίτης να έπεσε μπάσκετ στον πάγο. Εμένα να παίζαμε μπάσκετ στον πάγο, ρε φίλε. Δεν πειράζει, καλύτερα που λύσαμε σοβαρά. Να παίζω καμιά προλίγα, κανένα NBA, να έχει ρε φίλε λίγο ενδιαφέρον. Να πει ότι βγάλαμε και κάτι. Βάλαμε και κάτι στην άκρη. Και να ήταν τώρα, ας πούμε, το διάρρη του Ηλία Παπαθεοδόρου. Διάρρη έτσι, 1,80 δύσκολα. Τι, άσο. Ωραία. Άσο, να ήταν ο άσο του. Δεν το μπάσκετ με 1,80 ούτε για άσο δεν κάνει. Του Ηλία Παπαθεοδόρου. Οκ. Ποιον έχει τώρα στον άσο ο Ηλίας? Αντώνη Κόνιαρη. Αντώνη Κόνιαρη. Και να ήταν μαζί με τον Κόνιαρη. Λοιπόν, αυτό. Ήμουν πολύ νευρικός φίλος όταν έπαιζα μπάσκετ, να ξέρεις. Πολύ νευρικός. Μην βλέπεις έτσι ήρεμος που είμαι γενικότερα. Ναι. Μέσα στο γήπεδο ανέβαζα πολλές φυγμούς. Ανέβαζα φυγμούς με διαιτητές. Πολλοί ανέβαζα με διαιτητές. Και με οποιοδήποτε αντίπαλο ήταν λίγο προκλητικός. Δηλαδή ήθελα πολύ λίγο προκλητικό αντίπαλο για να τον κάνω τούρμπο. Πολύ λίγο. Αυτό ήταν το κακό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ωραία τα λέμε. Ενθυμούμενοι για το παρελθόν. Έτσι. Εδώ είναι. Πρέπει να βάλουμε και το χατζητάκι να παίζει από πίσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Πες λίγο στοίχημα τι γίνεται. Στοίχημα.gr μαζί μας. Οι καλύτερες επιλογές, οι καλύτερες αποδόσεις είναι στην στοίχημα. Το 89 Γουλφ Chelsea 2-1. Ναι, είναι το γύρισε Γουλφ. 88 Μπέρνλι Λίβερπουλ 1-2. Στις καθυστερήσεις Fulham Leicester 1-1. Στο 89 Everton Newcastle 1-1. United Arsenal 2-2. Στο 73 στο 86 Tottenham Southampton 3-0. Στο Βέλγιο Μουσκρόνο Στάνδη 3-3. Σαρλεουρά Γκένκ 1-2. Στην Ισπανία ημίχρονο Βαγιαδολίδ Μαγιόρκα 0-0. Μπαρτσελόνα Λεωνέσα 3-0. Στο κύπελλο Ιταλίας Κιέβο Κάλιαρι 1-2. Στην Πορτογαλία Σολίγκα Μπενφίκα Πάος Φερίρα 2-0. 0, τελικό Ταλαβέρα Καθερένιο 2-1 στο Κόπα Φεντερασιόν. Μιραντές Αραντίνα 2-2 στα πέναλτι θα πάει το παιχνίδι. Λοιπόν, Τενερίφη Β' Ιντερνασιονάλ Ντε Μαντρίτ 0-0. Στρασβούργο Παρί 1-0 στο 70. Η Παρί πάει να κάνει δεύτερη σερριγγέλ μετά το 2-2 που είχε βγάλει την προηγούμενη αγωνιστική. Στη Σκωτία, Κιλμάρνο Κλίβινγκ στο 2-0. Μάδερβελ Σέλτικ 0-1. Νταντί Χάμιλτον 4-0. Ρέιτζερ Σαμπερντίν 0-1 με 10 και οι δύο ομάδες. Σεντ Τζόνσον Χάρτς 2-2.
Και έχει μπέρνει Ανσέν Μίρεν 2-2. Φίλες και φίλοι, πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ρε φίλε, το Σάββατο θα έχει Λεπά και Κατερίνα στα νήσι. Πω. Δυνατό. Δεν δυνατό αρχίσει... μόνο για Λεπά, βασικά. Εσένα ποτά. Έχει αρχίσει σε κουράζει όσο εμένα. Καταρχάς να πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω ποτέ. Η μοναδική εκπομπή που είχα δει και είχα ανατριχιάσει. Με τον Μητροπάνο. Ήταν με τον Μητροπάνο, ναι. Ναι. Που εκεί... Στην ΕΡΤ πριν πολλά χρόνια. Στην ΕΡΤ ήταν τότε. Ναι. Πώς ήταν τον Α. Ναι, νομίζω ότι είχε προλάβει ο Μητροπάνος Α. Okay. Που εκεί κατάλαβα τι σημαίνει Μητροπάνος, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είχα αυτό το άκουσμα. Κακός. Δεν το είχα, ρε παιδί μου, από μικρός, και εκεί κατάλαβα τι μετανιώνω, ποτέ δεν είδα ποτέ από κοντά. Μετανιώνω, ναι. Και να σου πω κάτι, μετανιώνω. 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 Και εγώ να πω την αλήθεια, θα ήθελα να τον έχω δει από κοντά και δεν τα κατάφερα. Αλλά η εκπομπή, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πόσα χρόνια το κάνει αυτή την εκπομπή. Καλά. Είναι 15. Δεν θα είναι. 15. Μια 13 είναι σίγουρα. Δείτε, στην Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε. Η μόνη φάση που τον τιμώ πλέον τα τελευταία χρόνια είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Που το έχουμε να παίζει, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση από πίσω και είμαστε παρέα στο σπίτι. Έχει Λεπά όμως, φίλε. Εγώ Λεπά σέβομαι πολύ. Ναι. Και νιώθω. Ταραχή. Τον έχω δει live. Ναι. Πέρσι που τα δώσα ρολίκη. Μπάρμπα, ε. Ναι. Okay. Πετάχθηκε για ένα ποτό. Πετάχτηκα, ναι, το γνωστό πετάγομαι για ένα ποτό. Ναι. Σέβομαι πάρα πολύ Λεπά. Και είδα σήμερα ένα καινούριο σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει στην Αθήνα και προφανώς δεν ξέρω μετά αν θα ανέβει εδώ. Το οποίο αποτελείται από Μαζό, Λέδη και Νίκο Κουρκούλη, φίλε. Κουρκούλη. Πολύ δυνατή τριάδα. Λέδη, αγαπημένη. Πολύ δυνατή τριάδα. Ήτανε Σαββατόβραδο. Ναι, πλέον δεν μπορώ να το πει, αλλά οκ. Okay, η τριάδα είναι δύναμη, φίλε. Πού μου πες το, ναι. Για Μαζό τα έχω πει. Δεν είμαι μέγας φαν, δεν. Το Μαζό τον έχω δει 3 φορές live, φίλε. Ακόμα και εγώ που είμαι εντελώς. Δεν με ψήνει η φάση. Τα ίσια ανάποδα τα βλέπω που πάω. Για Μαζό ψήνομαι πολύ. Να σε τα αράξω, να σε ξαφνιάσω. Και τελευταία φορά που τον είχα δει ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή έλεγε full βλακεία. Δηλαδή δεν τραγουδούσε. Πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος που έχει σημαντικό. Φώνα το μικρόφωνο. Σερβιτόρι! Και του φέρνω το ποτό. Είναι άνθρωπο. Που τον έχουμε συνδέσει με τα παιδικά μας χρόνια, γιατί είχε βγάλει εκείνη την περίοδο το Gucci Forum, έτσι. Δεν τα παιδικά παιδικοεφηβικά, ναι. Παιδικοεφηβικά, ναι. Ναι. Όλα καλά μέχρι που μπήκε εσύ. Ναι. Και από την ώρα που σε είδα, έχω τελειώσει την Ελλάδα. Έχω το συντήρημα, ξέρει, το γνήσιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, φίλε, ναι, 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 ναι. Α, ήσουν πολύ φαν, δηλαδή. Σκληροπυρηνικό. Ναι. Εδώ ρε φίλε, έχουμε το αφεντικό το τέτοιο του Ρακιτζή του Eurovision. Αυτό το σέβομαι πολύ που έχει πει τώρα, να ξέρει, γιατί εκείνη η κομματάρα. Ήταν καταπληκτική του Ρέγκιτζι. Εντάξει, τότε κράζατε του Λόρντι, όμως ψηφίζατε. Hard Rock Hallelujah. Για μένα, από τα καλύτερα κομμάτια ρακιτζίστικα ever που έχει βγάλει. Εντάξει. Και αυτό μου τον έχουμε δει live ποτέ. Παρότι ακόμα κάνει live και κάνει και πολύ δυνατά live. Ξέρει πολύ. Ναι, ναι, δεν έχει. Αυτό που δεν έχω δει επίσης live και θέλω να τον δω νομίζω πάρα πολύ είναι το Big Alice. Έτσι. Big Alice, λατρεία. Λατρεία. Ναι, παιδί μου, Ρίνα. Κατερίν! Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με τον Μπιγκάλη. Ναι, καλά, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι στα καλά του τα χρόνια δεν είχε αυτό το πράγμα που έχει τώρα. Όχι, είχε. Τι να σου πω. Είχε. Εγώ επειδή πρόσφατα βρέθηκα σε μια συναυλία που είχε Μπιγκάλη, Δάκη που έπαθα πλάκα. Εντάξει. Έπαθα πλάκα με το Βρασιδάκη. Μαντό. Και ποιον άλλο. Εδώ. Ναι, ναι. Oh. Μαντό, αλλά την είχα πάρει και τα χρόνια. Έχει παχύνει λίγο παραπάνω και έναν ακόμα είχε. Ποιον είχε. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ξαναβρέθηκα και άκουσα λίγο Μπίγαλη. Ναι. Ωραία. Καταρχάς, στον Μπίγαλη, εγώ έχει τύχη. Παρότι δεν είμαι ρε παιδί μου, δεν με τρέλαινε ποτέ. Ούτε ήξερα το τι hype είχε και τα καλά του χρόνια. Έχει τύχη να βρεθώ στο θρηλυκό πάρτι στο μαγαζί τότε που έκανε την επιστροφή. Που εκεί έπαθα πλάκα από τον κόσμο. Και από το τι είχε γίνει. Δηλαδή, το τι αποθέωση είχε γνωρίσει δεν είχε προηγούμενο. Δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση ήμουν αποσβολωμένο και τους έτσι. Δηλαδή, έλεγα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, επειδή ήταν πολλά χρόνια. Όταν έχει πει πια το μελισσούλα μελισσάκι, τον έχουν σηκώσει στα χέρια. Δηλαδή, τον έχουν κατεβάσει κάτω και τον σηκώνουν έτσι στα χέρια. Εγώ λέω αύριο που έχουμε και τη γιορτή μας να το πάμε με τέτοια τραγούδια, φίλοι, και να μην έχουμε χαλή. Τι λες. Τέτοια, Μπίγαλη, τέτοια, ωραία. Αύριο, έχουμε, θα κάνουμε, αύριο που έχουμε γιορτή θα κάνουμε κομπή, ρε φίλε. Τα κανόνασα με τον Χρυσάνθο. Ναι, θα έρθει αυτός, λέει, θα κάτσει με τις 10. Του Αιγαίου τα blues. Σου λέω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για κλάμα.
Έλα, Απόλλωνα, έλα. Πάρε τη λίρα μου, ακούς και παίξε μόνο για μένα το γύρο τα μπλούζα. Δεν γράφονται πλέον τέτοια τραγούδια, να ξέρετε. Δεν γράφονται πλέον τέτοια τραγούδια. Είναι. Είναι ένας άνθρωπος που για πολλά χρόνια ήταν. Δεν από συναφάνεια. Εντάξει, φίλε, πέρασε η μπογιά του. Έδαφος, ναι, έχασε okay. Έδαφος. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά, γενικά, όπως βλέπεις. Το γύρισε United. Τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια έχει. Τι το γύρισε, είναι 2-2 είναι, φίλε. Άσε να του ψαρώσω. Τα τελευταία χρόνια αυτοί όλοι. Ναι. Είτε λίγο είτε πολύ ξαναέρχονται λίγο κάπως στην επιφάνεια. Είναι σαν τα reality που λέγαμε χθες. Ότι μπορεί να κάνουν όχι, φίλε, δεν νομίζω, μετά... δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Είναι ότι από τα καινούργια παιδιά που μπορεί να βγαίνουν κατά καιρούς, ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν και έχουν διάρκεια και κάνουν καριέρα. Κάποιοι είναι μόδα, οι περισσότεροι είναι μόδα. Ναι, okay. Ωραία, δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια ποιοι είναι αυτοί που έχουν βγει και έχουν κάνει, ας πούμε, καριέρα. Σαμπάνης. Ο Οικονομόπουλος, ο Σαμπάνης. Ο Αργυρός. Ο Αργυρός. Ο οποίος Αργυρός, δεν το ξέρουν πάρα πολύ, το θυμούνται πολύ λίγοι, ήταν στο Fame Story, παιδιά. Ναι, όντως. Όντως. Εντάξει. Και τώρα του γλιτάει όλους. Είχε φύγει και ψιλονωρίς κιόλας. Έτσι. Ναι. Και τώρα λιώμα θα με λιώμα. Δηλαδή οι παλιοί. Ρε παιδί μου, έχουν μείνει. Και επίσης νομίζω ότι γενικά όλη η φάση 80s, 90s κάθεται και λίγο ξαναέρχεται γιατί ήταν ωραίες εποχές. Ήταν όντως ωραίες εποχές. Ο Θέμης Αδωματίδης, τώρα που επανέλθε πάλι δυνατά. Στην καρδιά, δηλαδή. Στην καρδιά. Ναι. Σαν το δέρι που γίνεις. Κατάλαβες. Όλο αυτό το καλτο 90s. Ναι. Παίζει πολύ. Μετράει. Α, είπα κι εγώ. Είχε κλέψει ο Λακαζέτη την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ντεχέα. Ντεχέα. Αλλά νομίζω φύγει επιθετικό φάουλ. Οκ. Για κάτσε να δούμε. Γιατί επιθετικό φάουλ, φίλε αυτό. Την κρατούσε την μπάλα. Έτσι την είχε τούρτα. Γιατί επιθετικό φάουλ. Λαμπούμπι. Γιατί την είχε αγκαλιά. Την είχε τούρτα, πήγε ο άλλος να βάλει το κεφάλι, την πήρε. Τέλος πάντων. Επιθετικό φάουλ. 2-2 μένει και το μάτς. Εκεί θα μείνει το προφάει, εντάξει. Έτσι φαίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε. Έτσι φαίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε. Λες να κάτσουμε να δούμε NBA σήμερα μετά από καιρό. Έχει τίποτα καλό. Έχει. Ο Γιάννης. Έχει Γιάννη. Τι ώρα. Τρεις. Εντάξει. Και έχει και ένα πολύ ωραίο το οποίο είναι το Toronto Philadelphia. Oh. Φέτος γενικά δεν έχω πολύ ασχοληθεί με το NBA. Joel Embiid. Δεν. Παίζει να έχω δει πιο πολύ εγώ όμως ο Witty, να ξέρει. Δεν έχω. Έχω δει λίγο Γιάννη έχω δει, ας πούμε, 3-4 παιχνίδια. Εγώ δικαιώνομαι για τη λατρεία μου, έτσι που είμαστε σε φάση αναγέννηση φέτος. Εντάξει, Dallas Mavericks. Αφού έχει Ντόντσιτς, ρε φίλε, φέτος. Με τον Λούκα, το παλικαράκι αυτό. Ο Θεός το έχει καλά. Αυτό είναι γερό. Που το κορμί του δεν είναι για το NBA, ξέρεις. Ναι. Είναι φιλή κορμί για να παίξει το NBA. Έγινε. Τον μπάσκετ μεταξύ που ξέρει ο Ντόντσιτς. Ναι. Έχουμε και τον άλλον στον Άστον Αμερικανό, τον Σμιθ. Καλός εκείνος. Εντάξει, έχει να δώσει. Είναι prospect κι αυτός. Έχουμε και τον Μάθιους, ο οποίος είναι και αυτός που λέει δυνατό. Λοιπόν, καλά πάμε. Μάστε. Δόξα του. Μπορεί σήμερα λίγο να έχουμε μια εικόνα. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τα παλικάρια του NBA. Γιατί μείναμε λίγο πίσω από μπάσκετ. Τώρα από εβδομάδα ξαναεπιστρέφουμε πολύ δυναμικά. Σαββατοκύριακο με ποιο παίζεις εσύ? Μέσα στο Λαύριο. Σάββατο 3.30 ώρα. Πού την πετύχει. Δύσκολο. Όχι, δεν είναι offside. Δύσκολο παιχνίδι. Ναι, ρε, εννοείται. Δύσκολο παιχνίδι. Τα έχουμε, μην τα ξαναλέμε λίγο. Μην επαναλαμβανόμεθα 3.30. Όλα τα μάτια για τις ομάδες πριν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού του Θεάτρου είναι δύσκολα. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Και η ΑΕΚ έχει δύσκολο με τον Άρη. Από πού την έβαλε μέσα ο άλλος, ρε φίλε. Το παλέ είναι παλέ. Το παλέ είναι παλέ. Η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες το προηγούμενο διάστημα. Λες ότι είναι ευκαιρία. Εμένα μου αρέσει η ΑΕΚ φέτος. Θεωρώ καλή. Θεωρώ σίγουρα καλύτερη από πέρσι. Έχει προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι καλός, αλλά έχει έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος είναι κανονικός προπονητής. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Νομίζω ότι σίγουρα είναι πιο καλή από πέρσι και είναι πιο καλή στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προετοιμασία των αγώνων, το κομμάτι συγκέντρωση, νοοτροπία και όλα αυτά. Αυτό νομίζω. Αλλά το κακό για τον Άρη, ας πούμε, είναι ότι έχει να παίξει αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ ξεκούραστη. Ή τέλος πάντων, εντάξει, είχε διευνήσει, είχε το ένα, είχε τραυματισμούς και όλα αυτά, αλλά δεν την πετυχαίνει, ας πούμε, να έχει παίξει Τετάρτη βράδυ στο Βέλγιο, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Και επίσης είναι πάλι εκπεφρασμένη η άποψη του Παπαδόπουλου ότι πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο παλέ πάντα ο Άρης είναι φαβορή. Λίγο πολύ, με όποιον και να παίζει πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει ένα προβάδισμα. Σε ό,τι φάση και να είναι ο Άρης, σε ό,τι φάση και να είναι ο αντίπαλός του. Ωραία, και επειδή παίζει με την ΑΕΚ και λογικά θα έχει κόσμο το μάτς, δηλαδή θα είναι το παλέ ένα χίλια άτομα. Θα έχει και το εντάξει. Λίγα. Πάντα ο Άρης για μένα σε όλα αυτά τα παιχνίδια ξεκινάει με ένα μικρό προβάδισμα. Όταν έχει καλή ομάδα, με μεγαλύτερο προβάδισμα. Ναι. Γιατί όντως το παλέ είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Έτσι λέω εγώ.
Αλήθεια είναι. Γεμάτο δεν είναι. Ότι ο Άρης φέτος, οκ, αλλά... okay, δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά η ομάδα του, άλλη κουβέντα αυτή. Ωραία. Το παλέ σαν παλέ είναι πάντα δύσκολο. Έτσι, για οποιονδήποτε. Και άμα έχει δηλαδή. Ξέρεις και αρκετούς ξένους που μπορεί να μην το καταλάβουν και εύκολα, δύσκολα μετά να κερδίσεις. Τέλος. Οκ, θα το δούμε. Και αυτό το 5,5 είναι αυτό το μάτσο. Καπάκι μετά το Λαύριο. Θα είναι εκεί πέρα στο μάτσο Μουρλή. Βεβαίως. Ο Γιάννης, ο Παπαγιάννης, καλησπέρα. Το διακύβευμα του Άρισάκ, ποιο να είναι. Καλησπέρα από του Αλεξάνδρου. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, Νίκο. Στο Άρισάκ, ο Βαγγέλης Αγγέλου. Ο τρέλαρχο του Άρη. Ο Άρης που είχε θέμα το Χάρη. Έχει μια θαλάσσιο γαστροκνήμιο, λέει. Κανονική. Τι εννοείς, τι άξαφνικά αναστήθηκε στην βασική πεντάδα, τι. Ξέρω. Κανονική. Γιατί και φρύδια αρχίζονται χωρίς να έχει γίνει τίποτα, αυτό λέω. Σιγά βρε, σιγά βρε. Και πώς σκίστηκε. Δεν σκίστηκε. Δεν σκίστηκε. Δεν σκίστηκε ποτέ. Δεν σκίστηκε ποτέ. Ο άλλος έπαθε κράμπα. Δεν έχει παίξει 45 λεπτά και έπαθε κράμπα. Ο άλλος, η Τιτίκα, ο Λουκάκου. Στον Λουκάκου. Ο Λουκάκου έχει πάρει, φίλε, μικρά κιλά ή έχει βάλει κάποια 15 κιλά για να τρώει. Έχει γίνει. Ρε, εσύ, εντάξει, πάντα ήταν εμφυλιώδης, αλλά είναι πολύ βαρύ. Όχι, είναι ο Μπαγί, νομίζω. Ναι, είναι ο Μπαγί, δεν είναι ο Λουκάκου. Αυτός έχει κάτι. Ο Λουκάκου δεν μπορεί να παίξει τρία μάτς στον πάντα. Ναι, αλλά, θα μείνει στον τόπο. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε τον Αρναούτογλου. Είναι ο Λουκάκου που έφεγε τον Λουκάκου. Ναι, ρε. Πολύ πράγμα. Αρναούτογλου, τώρα που είπες, είδες τι γίνει χθες με τον. Με τον Μαυραϊδί. Όχι, ρε. Ποιο, ρε. Με την Μπέλα που είπε αυτή την εξυπνάδα. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Το είδα και πολλές γυναίκες φίλες μου στο Instagram το έχουν αναδοσίευσει και την κράζουν άσε με και καλά την κάνουν για μένα. Δηλαδή, εντάξει, τι την έφαγα κι εγώ την μπάτσα μου. Εντάξει, εσύ μπορεί να την βρίσκει τώρα, αλλά δεν είναι και το ωραίο. Μην τρελαθούμε. Είναι το φυσιολογικό. Τις γυναίκες δεν τις βαράμε φίλες καλές και φίλοι, ούτε με τριαντάφυλλο. Σωστός είναι ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Βέβαια τώρα μετά είναι εδώ πέρα στα μάτια μου καλής. Εντάξει, θα έλεγε. Κοίτα, άκου μικρέ. Μικρέ, άκου ας πω. Εντάξει, έτσι βάμε με τριαντάφυλλο, αλλά σε ειδικές καταστάσεις λέει. Εντάξει, θα τις ρίξει λίγο μια, ας πούμε. Έχει μάτια. Γίνει, ρε φίλε, η Ιωάννα Μπέλα, κάποια, ούτως ώστε να πάει να μιλήσει σε late night show, δηλαδή, εντάξει, που ξαναλέω, να δει αυτός που κάνει το late night show, το κανονικό, το night show μάλλον στην Αμερική, και να πει, τι είναι αυτό, τέλος πάντων, ωραία, να καλείται, να μιλάει, ωραία, και φυσικά να λέει αυτό το πράγμα το οποίο είπε, όχι μόνο η Μπέλα ήταν αυτή που είπε αυτή την χαζομάρα τώρα, όλοι αυτοί, ξέρω τι είναι, showbiz είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ωραία. Και επίσης βέβαια και ο Αρναούτογλου 20 χρόνια στη τηλεόραση, 25, και ο σκηνοθέτης του και ο Μοντέρ δεν είπαν να πούνε ότι ξέρεις, έλα ρε εσύ, αυτό κόφτω. Να μην το παίξουμε ούτε εμείς, να μην να προστατεύσουμε για την κοπέλα. Εντάξει, τώρα με το, με το σώτο Αρναούτογλου που επανήλθε, πολλοί ανακαλύψατε τους Wixers, έτσι. Είναι γνωστοί αυτοί. Εγώ δεν, δεν τους έχω δώσει σημασία που πρέπει, φίλε. Από τον Ιούνιο ασχολούμαι μαζί τους. Ναι. Και έχουν εκπληκτικό γέλιο. Ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος, ο Νίκος ο Ράπτης. Πολύ καλή μας φίλη, ναι. Και ο Καθανάσης ο Πασάς. Εκπληκτική. Εκπληκτική. Το Ράπτη εγώ τον ήξερα από μια εκπομπή που έκανε πριν κάποια χρόνια στο ΜΑΝΤ με τον Ουγγαρέζο. Και τον αυτό το σταμάτη. Σέβομαι πολύ Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ναι, και εγώ και το σταμάτη των Ντινταντών. Το ΜΑΠΕ Σόου. Εκπληκτική εκπομπή που συνεχίζεται πλέον στο ρυθμό. Ναι. Έτσι. Σέβομαι Ουγγαρέζο πολύ. Ναι. Ο Ούγκα. Ναι. Σέβομαι, τον θεωρώ. Και εκπληκτικό Ουγκατσάλε που το θέλουμε. Υψηλού επίπεδου τον θεωρώ. Από όλα τα διάφορα πουλιά που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, τον θεωρώ υψηλού επίπεδου τον Ουγγαρέζο. Είναι ένα που κάτι έχει επίπεδο, είναι διαβασμένο. Έχει ωραία ροή λόγου. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να μην συμφωνήσει μαζί του γιατί μπορεί να λέει διάφορα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλου. Να κάνω το καραγκιόζι. Αλλά αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν συμφωνούμε πάντα με όλου. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει πανελίστα, Νίκο Παπαδόπουλε. Να γίνω. Πανελίστα. Όχι. Τελικό στο Old Trafford, United Arsenal. Όχι, αγκαλιά, δικό σου. Κάτσε, τι έγινε εδώ πέρα. Μουρίνιο. Πρέπει να είναι ένα από του άλλου πέντε προπονητέ όλο το πλανήτη εκεί που του μιλάει, μάλλον. Γιατί οι υπόλοιποι δεν. Ναι, αντί να φύγει συνηθισμένο από την άλλη έτσι. Δεν είναι πολύ φαν, είναι η αλήθεια. Ναι. 2-2 λοιπόν, τελικό στο Old Trafford. Ξύλο πολύ, γκολ πολλά. Ξύλο πολύ. Να σου πω. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ούτε το ξύλο ούτε πολλές φάσεις. Το δεύτερο έπεσε ο ρυθμός. Απλά μπήκαν και τα δύο ακόμα γκολ. Έπεσε ο ρυθμός αρκετά. Και η United νομίζω παίζει τώρα καπάκι. Παίζει, πού παίζει να δεις. Έχει ντέρμπι καπάκι. Έχει Liverpool United τώρα. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, πιθανό. Ναι. Για δώσε τελικά λοιπόν. Τελικά λοιπόν, πρέπει να αποχωρήσουμε. Έτσι.
Πριν πάρουμε την άγουσα. Για τα αποδυτήρια. Ή αλλιώς τον. Λοιπόν, τελικό κύριο... είπαμε. Λοιπόν. Γουλς Τσέλσι 2-1. Οφελημένη Λίβερπουλ που κέρδισε 3-1 την Μπέρνλι εκτός έδρας. Φούλαμ Λέστερ 1-1. Everton Newcastle 1-1. United Arsenal 2-2 και τότε να μεσαθάτουν 3-1. Στη Γαλλία. Καέν, Νιμ 1-2, Λιόν, Ρεν 0-2, Μπορντό, Σεντετιέν 3-2, Νάντ, Μαρσέικ 3-2, Ντιζόν, Γκινκάπ 2-1, Ρεμ, Τουλούς 0-1, Στρασβούργο, Παρί παίζεται ακόμα στις καθυστερήσεις 1-1, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι. Όλοι στην Ευρώπη παίζουν μπάλα, οι χαζοί Έλληνες κάθονται βέβαια εβδομάδα φυσικά. Λοιπόν, άλλα χλή. Δεν είχε τύχει το Σαββατοκύριακο το τριήμερο να παίζουμε μια μέσα εβδομάδα. Ελ Γκουνά 2-1 στην Αίγυπτο. Λοιπόν, κάτσε περίμενε. Βέλγιο, Μουσκρόνο Στάνδη 3-4 στα πέναλτι, περάσει ο Στάνδη. Μαλίν Λόκερεν 2-0, Ντέντζε Έπεν 1-3, Σεντρούιτεν Μοντέλ United 3-2, Σαρλουρά Γκένκ 1-3. Μπουντεσλίγκα γυναίκες, ό,τι να είναι. Λοιπόν, Κόπα Ντελ Ρέι στο 69, Μπαρτσελώνα Λεωνέσα 3-1, Βαγιαδολίδη Μαγιόρκα. Κουλτουράλ Λεωνέσα. 1-1. Λοιπόν, Σεβίλη Βιλανοβέντσε 1-0. Και Σοσιεδάδ Θέλτα 2-0. Βιγεράλ Αλμερία 8-0. Over 7,5 εδώ πέρα. Όσο το παίξατε. Πήρατε ένα εξωτερικό Χαλκιδική για του χρόνου. Κύπελλο Ιταλίας Νοβάρα. Πίζα 3-2. Σασουόλο Κατάνια 2-1. Κιέβο Κάλιαρη 1-2. Και στην Κύπρο είχε παιχνίδια. Ο Ομόνια Ραδίπου Αλεμεσού 1-0-3. Ολυμπιακός Λευκοσία Σπάφος 0-5. Ακρίτας Χλώρακα. Αυτήν την ομάδα δεν την ξέρω, είναι η αλήθεια. Ανόρθωση... Πώς Χλώρακα. Χλώρακα, ναι. Ανόρθωση 0-7. Πω. Ομόνια. Ονίσιλος Σωτήρας. Ναι. Τι Ονίσιλος, ρε Παδόπουλε. Άσε μας ρε Ονίσιλε να πούμε, άσε μας. Ο Νούφριε. Ο Νίσιλος Σωτήρας, αυτός δηλαδή πρέπει να είναι ραψοδός φιλόλογος. 3-0. Άρης Λεμεσού, Αλκή, Οράκλινη, 4-1. Τι γίνεται ρε φίλε στην Κύπρο δηλαδή. Για το Θεό. Εντάξει, εκείνο είναι ψιλονορμάλ, πάει και έρχεται. Okay. Αυτά γενικότερα παιδιά το στοίχημα, να ξέρετε. Πω πω. Λάρο, όχι λάρωσε, γλάρωσε ο Μοσκοβίτης. Γλάρωσε. Τι ώρα είναι. Μάλιστα. Και 58. Σαν αυτά τα γκουμενίστικα. Αχ, σε 2 λεπτά έχει γιορτή. Τι γλυκό. Εντάξει, ρε φιλέ. Τι. Ξέρεις, δηλαδή, μιλούσα πριν με τη μάνα μου, λέει, αύριο τι θα κάνεις. Ναι. Τι να κάνω, λέω, δουλεύω. Ναι. Α, ναι. Ναι, δηλαδή. Και εμένα το ίδιο το σκηνικό έγινε χθες. Τι να κάνω, δηλαδή. Λέει αύριο είναι. Μεθαύριο είναι γιορτή. Σου λέω ναι. Λέει θα κάνουμε τίποτα κτλ. Λέω. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λέει Πέμπτη. Λέω έχω εκπομπή και το απόγευμα. Λέω και το βράδυ μετά. Λέω. Α, μου λέει. Καλά, λέει. Εντάξει. Αλλά είπαμε τον αδελφό μου, ρε παιδί, να την πάρουμε, την βγάλουμε την Κυριακή και την πάμε για φαγητό. Οκ. Εντάξει. Ναι, γιατί δεν μένει, την έχετε την πάρτε και την βγάλετε. Δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε δεμένει, φίλο, αλλά εντάξει. Αλλά μου λέει, με ρωτάει, δηλαδή και τη λέω μετά. Κάνω τόσους μήνες αυτό το πράγμα, λέω. Δεν το έχεις μάθει, λέω. Ναι. Το ξέχασα. Λοιπόν, εμείς αύριο έχουμε γιορτή. Θα είμαστε και αύριο. Έχω εδώ, γιορτή. Γιατί ο υπεύθυνος προσωπικού δεν κατάφερε να μας αφήσει να μας δώσει ένα ρεπό. Νομίζω, Νίκο, ότι και να μας το έδινε, εμείς είμαστε επαγγελματίες. Αυτό είναι αλήθεια, Νίκο. Θα ήμασταν εδώ έτσι κι αλλιώς πάλι, γιατί θα μας τραβούσε ο επαγγελματισμός στο γήπεδο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλοί φίλοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα, η οποία ξεκινάει σε λίγο και τελειώνει αργά. Εμείς εδώ αύριο, ανήμερα της ονομαστικής μας εορτής, θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα για το δίωρο από τις 10 ως και τις 12. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Ζάτση που ήταν μαζί μας αυτό το ωραίο δίωρο. Καλός φίλος και συνάδελφος. Ραντεβού ξανά αύριο στις 10. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.